Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στο One Channel και το Evening Report. Πολιτικές εξελίξεις, πέραν βέβαια των πολιτικών εξελίξεων, στις οποίες θα μπούμε και θα συζητήσουμε αμέσως τώρα. Έχει πολλά άλλα θέματα τα οποία συμβαίνουν. Είμαστε όλοι, έχουμε μάθει τις ηλεκτρικές μάλλον καταιγίδες, τους κεραυνούς. Έπεσαν χιλιάδες κεραυνοί. Ένας κεραυνός ανά 2 δευτερόλεπτα. Και το είδαμε και το φαινόμενο και στην Αττική. Και ίσως ήταν και τις λίγες φορές που είδαμε να προκαλούνται τόσες πυρκαγιές, τόσα μέτωπα, 3 μέτωπα ταυτόχρονα, σχεδόν ταυτόχρονα από κεραυνούς. Τέλος πάντων, μέχρι στιγμής, από ό,τι φαίνεται στην Αττική, τα Σπάτα αντιμετώπισαν το μεγαλύτερο πρόβλημα, με οδηγούς οι οποίοι εγκλωβίστηκαν. Και από ό,τι φαίνεται, αυτό το μικρό κύμα κακοκαιρίας, το 9-10 ώρο κύμα κακοκαιρίας, φαίνεται να υποχωρεί τουλάχιστον πάντα για την Αττική μιλώντας. Τώρα, στα πολιτικά μας, έχουμε την πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Μέχρι στιγμής οι διαρροές μιλούν για ένα ήρεμο κλίμα, αλλά όσο περνούν οι ώρες θα μάθουμε και περισσότερα. Έτσι θα έχουμε ρεπορτάζ όπως και να έχει από την πολιτική γραμματεία για το τι έγινε. Στο ΠΑΣΟΚ περιοδίες τώρα έχουν ξεκινήσει. Κυρίως ο κύριος Ανδρουλάκης που σήμερα ήταν στο Εγάλαιο και ο κύριος Δούκας στην Θεσσαλονίκη. Κατά τα άλλα η εικόνα δεν είναι καλή. Όχι, ο κύριος Δούκας θα είναι στη Θεσσαλονίκη, κάνω λάθος, αλλά έδωσε σήμερα μία συνέντευξη. Κατά τα άλλα, επαναλαμβάνω, η εικόνα δεν είναι καλή και μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε έχουμε 7 υποψηφίους προέδρους με άγνωστο το πού θα φτάσει ο αριθμός των υποψηφιότητων. Στη Νέα Δημοκρατία τώρα, βασικό θέμα ο κύριος Αυγεννάκης, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να διαμηνεί ότι δεν πρόκειται να είναι ξανά υποψήφιος. Αυτό θα δείξει, εγώ θα πω, κρατάμε ένα μικρό καλάθι με όσα έχουμε δει στο ελληνικό πολιτικό σκηνικό εδώ και πολλά χρόνια. Κατά τα άλλα όμως, θα έχουμε ρεπορτάζ για το τι γίνεται, για τον κύκλο αυτό των συζητήσεων και του προβληματισμού που έγινε πιο έντονος, μετά την εκδήλωση, την κοινή εκδήλωση στην οποία παρουσιάστηκαν και μίλησαν ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Καραμαλής, που φαίνεται εκεί το πράγμα να χοντρένει. Θα τα δούμε όλα αυτά για το τι γίνεται και πού πάμε εκεί. Πάω στους απόψινους προσκεκλημένους. Θα με επιτρέψετε απόψε, γιατί ξεκινώ πάντα από τον Νίκο Φελέγγι, να ξεκινήσω από το τέλος. Και θα πάω από τον κύριο Πάνο Κολιαστάση, τον διδάσκοντα πολιτικής επιστήμης του Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Να είστε καλά, κύριε Κολιαστάση. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Δίπλα του ο Λάμπρος Καλαρίτης, ο συνάδελφός μου στα παραπολιτικά. Λάμπρο, σήμερα σε περιμένουμε για όλο το παρασκήνιο και όλο το ρεπορτάζ από τη Νέα Δημοκρατία για το τι γίνεται. Ακριβώς δίπλα του είναι ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας, ο κύριος Δημήτρης Βερβεσός. Καλησπέρα, να είστε καλά. Ήρθατε. Και η Μαρία Καρακλούμη, πολιτική αναλύτρια του One Channel. Ο διευθυντής του thepresident.gr, ο Γιώργος Μουλούτης. Και ο Νίκος Φελέκης. Τι με κοιτάτε, κύριε. Σε κοιτάω γιατί και εσύ. Κύριε Μάνο. Πληροφόρηση. Νιώθει έτοιμος για πρωθυπουργός. Ο κύριος Φελέκης. Εγώ και εγώ νιώθω το. Α, εντάξει, ό,τι νιώθει ο καθένας. Άρα το νούμερο 8 είναι ο Βερβεσός, ο υποψήφιος. Όπως μετά από τις 7 υποψηφίες, νομίζω και εγώ πρέπει. Ναι, μετά 8. Δεν είναι να γίνανε στο ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Βερβεσός. Εγώ θα πάω όταν. Φαντάζομαι ότι και άλλα κόμματα θα προκύψουν. Ναι, θα προκύψουν. Ο Βερβεσός είναι 8ος. Θα υπάρξει ένα ένατος. Το 10 το καλό θα είμαι εγώ. Μάλιστα. Έχω ετοιμάσει ήδη τη διακήρυξη. Σταματήστε μόνο στο 10 γιατί. 11 να έχουμε και μια ποδοσφαιρική ομάδα. Και έχουμε και την Κατέβα εσύ και θα ψηφίσουμε. Μια ποδοσφαιρική ομάδα. Θα ψηφίσουμε όλοι ΠΑΣΟΚ. Έτσι. Θα ψηφίσει λάμπα. Η αλήθεια είναι. Κατέβα είναι. Αν κατέβα είναι, δεν το συζητάμε. Έχουμε και δημοσκόπηση απόψε. Για το είναι του οπίνων τη Μέτρων Ανάλυση Πέλων και το Μέγκα. Οπότε πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε να ανοίξουμε την κουβέντα μα. Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, πάμε να ανοίξουμε την κουβέντα μας. Όπως έλεγα και νωρίτερα, στην εισαγωγή της εκπομπής, είχαμε σήμερα, πολυσυζητήθηκε θα έλεγα, και λέω πολυσυζητήθηκε ότι, γιατί καλώς δόθηκαν οι διευκρινήσεις, ωστόσο ο χρόνος θα δείξει κατά πόσο ο κύριος Αυγεννάκης, ο πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, με αυτό το περιβόητο βίντεο, θα είναι υποψήφιος στο μέλλον ή δεν θα είναι. Μέχρι στιγμής ο κυβερνητικός εκπρόσωπος το αποκλείει, το απέκλεισε στις δηλώσεις του. Αλλά βέβαια πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις μετράτε και η δύναμη του κάθε βουλευτή στην περιοχή που εκλέγεται, έτσι. Και ο κύριος Αυγεννάκης, το λέγαμε και χθες, η αλήθεια είναι ότι έχει δύναμη. Όπως στην Κρήτη εννοώ. Από την άλλη πλευρά, η συζήτηση αφορά στο εξής, γιατί συζητούσαμε και χθες εδώ, Νίκο, δεν είχαμε την εικόνα
την πλήρη εικόνα του ρεπορτάζ με τις καταθέσεις των αστυνομικών και όλο το υπόλοιπο κομμάτι του αεροδρόμιο. Λέγαμε αν οι αστυνομικοί έλαβαν γνώση κτλ. Όχι απλώς έλαβαν γνώση οι αστυνομικοί. Φέρεται ότι και στους αστυνομικούς είπε: μην πλησιάζετε, έχω ασυλία. Δηλαδή, φαίνεται επίσης ότι στο υπόλοιπο βίντεο που είναι στην κατοχή των αρχών. Έχει κάνει και άλλα πράγματα ο κύριος Αβγενάκη στο αεροδρόμιο. Η συζήτηση αφορά στο ηθικό της μέρος πότε ζήτησε κουβέντα, πότε ζήτησε συγγνώμη ο κύριος Αβγενάκης, πότε ενημερώθηκε το κόμμα, γιατί ίσως υπήρχε τόσο καθυστερημένη αντίδραση. Και εν ολίγης θεωρώ και εγώ και όπως και οι υπόλοιποι νομίζω ότι αν δεν υπήρχε το βίντεο αυτό θα ήταν ούτε γάτα ούτε ζημιά. Αν θυμάσαι στη ροή χθες της συζήτησης, κάποια στιγμή. Γιατί μου στείλανε. Ναι. Σας είπα ότι από την πρώτη στιγμή ενημερώθηκε η αστυνομία, γιατί είχε πει ο Βουλγαράκης έπρεπε να έχει εκείνη τη στιγμή προσαχθεί. Δεν το ήξερε και αυτός. Όπως είπαμε χθες, λοιπόν, το ξέραν από την πρώτη στιγμή. Και είπε και στον αστυνομικό, φύγε, έχω ασυλία. Εκεί λοιπόν, όντως ενεπλάκησαν οι αστυνομικές αρχές, ενημερώσανε και την προϊσταμένη αρχή, ενημερώθηκε και η πολιτική αρχή. Άρα είναι ένα ερώτημα γιατί δεν προσήχθη. Έτσι. Είναι ένα ερώτημα. Έχουν δύο νομικά ζητήματα, τα οποία πρέπει να τα δούμε, και μία πρόταση πρέπει να κάνω ως πρόεδρος του λόγου. Τα ερωτήματα νομικά είναι δύο. Ναι. Εάν ο κύριος Ελευθεριάνος, ο εισαγγελέας πρωτοδικών Αθηνών, ο προϊστάμενος, άσκησε δίωξη για τέσσερα αντικείμενα, εκ των οποίων τα δύο είναι αυτεπαγγέλλητος διοκόμενα, χωρίς να απαιτείται έγκληση, γιατί οι αστυνομικές αρχές δεν προέβησαν σε αυτόφορη σύλληψη. Ένα το έδω. Ή σε αυτόφορη διαδικασία, εν πάση περιπτώσει. Δεύτερον, γιατί δεν γράφτηκε τίποτα στο βιβλίο συμβάντων. Γιατί όταν επιλαμβάνει το αστυνομικό όργανο, οφείλει να ενημερώνει το βιβλίο συμβάντων για το περιστατικό που έλαβε χώρα. Και τι έχει να πει γι' αυτό ο κύριος Σουχοίδης. Γιατί όταν, μια και τώρα τελευταία βλέπω που η κυβέρνηση αυτά τα περιστατικά θέλει να πατάξει τη βία και τα φαινόμενα βίας ξεκίνησε από την ενδοοικογενειακή, τώρα να πάμε και στη βουλευτική βία, την οποία ζήσαμε σήμερα. Χτες, με συγχωρείτε, τη μάθαμε. Θα πρέπει να κάνει και να κάνει κακούργημα και αυτό το αδίκημα, το προτείνω στον κύριο Φλωρίδη, ώστε να αναποφευθεί στο μέλλον άλλοι βουλευτές να το ξανακάνουν, για να το αποφύγουμε. Και είτε είναι του κόμματος της αντιπολίτευσης, είτε του κόμματος της αντιπολίτευσης. Αν διαπραχθεί. Αυτό είναι για ανέκδοτο το λέω. Αν διαπραχθεί αδίκημα αυτόφορο και διαπιστωθεί από αστυνομικό. Ακολουθεί η αυτόφορη διαδικασία. Ισχύει ασυλία επιτόπου. Η αυτόφορη διαδικασία ακολουθεί, δηλαδή δακτυλοσκόπηση, φωτογράφηση, κατάθεση. Άλλο η ασυλία. Δεν σε πήγε. Καμία σχέση. Η διαδικασία. Μετά, επειδή είσαι βουλευτής και έχεις την ασυλία. Όχι, για να το καταλάβει και ο κόσμος. Η ασυλία δεν σημαίνει ότι πατάς κάποιον στον δρόμο. Όχι, όχι. Δεν σημαίνει ότι πατάς κάποιον στον δρόμο και δεν έχεις ασυλία. Όχι, δεν σημαίνει ότι πατάς κάποιον στον δρόμο. Έτσι, θέλω να πω ότι διαπράττοντας ένα δίκημα ή τέλος πάντων κάτι που αφορά στο αμύπτη του αυτόφορο. Η διαδικασία αυτόφορα ακολουθείται. Ακριβώς. Απλά δεν πηγαίνει μετά στον εισαγγελέα. Αφήνεται. Είναι βουλευτής όπως και δικηγόροι, όπως και αστυνομικοί. Άρα λες ότι. Η αυτόφορη διαδικασία ανεξάρτητα. Γιατί κάποιος μου έλεγε ότι εφόσον είναι πλημέλημα, θα έπρεπε να υπάρξει μήνυση. Όχι, δεν είναι αυτά. Γιατί αυτά για τα τέσσερα που τον πάει ο εισαγγελέας, τα δύο είναι αυτοπαγγέλτος. Τα άλλα δύο θέλουν να μείνουν. Για μισό λεπτό, για να το καταλάβουμε. Γιατί έτσι μου είπαν εμένα. Εγώ μάλλον, δεν προσήχθη γι' αυτό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο κύριος Αβγενάκης έχει διαπράξει αυτό που έχει διαπράξει. Έτσι. Ο αστυνομικός έχει χρέος να κάνει τι, να τον συλλάβει. Να τον οδηγήσει στην αυτόφορη διαδικασία. Ναι. Να τον παρασαγάγει στο αστυνομικό τμήμα, ποιο είναι εκεί, το αεροδρομίο του, ποιο είναι το αεροδρόμιο. Ναι. Να πάρει κατάθεση. Ωραία. Να κάνει τη διαδικασία που προβλέπει η αυτόφορη διαδικασία και μετά, αφού διαπιστώσει την βουλευτή. Να γράψει και στο βιβλίο συμβάντων. Να γράψει το βιβλίο συμβάντων ότι έγινε αυτό ακριβώς το περιστατικό. Να διαβιβάσει αυτό το διαβαστικό στην αρμόδια εισαγγελία και εκεί η εισαγγελία να ακολουθήσει. Ανεξάρτητα αν το θύμα. Για τα αυτοπαγγέλτος διοκόμενα. Ήταν αυτό τα τέσσερα, τα δύο είναι αυτοπαγγέλτος. Για πάμε, γιατί έχει σημασία τώρα αυτό. Ναι. Γιατί εδώ είναι κάτι, άσκησε βία ο κύριος Αβγενάκης, υποστηρίζει κάτι άλλο ο κύριος Αβγενάκης, λεκτική βία, οτιδήποτε άλλο. Έχει και αδικήματα για τις συγκοινωνίες. Κάτι άλλο θέλω να πω. Σε ένα τροχαίο με υπαίτιο βουλευτή, που υπάρχει και θάνατος. Ακολουθείτε η ίδια διαδικασία και αφήνεται ελεύθερος. Αφήνεται ελεύθερος, βέβαια. Όπως και ένα δικηγόρο και ένα αστυνόμο. Για να δικαστεί μετά με το καθεστώς ασυλίας άρση ή όχι, έτσι. Ναι. Αλλά γι' αυτό η διαδικασία ακολουθείται. Γι' αυτό έλεγα. Ναι. Προσάγεται, παίρνει κατάθεση, ναι. Οδηγείται, διαβιβάζεται στην εισαγγελία και από εκεί πέρα. Επικοινωνεί ο εισαγγελέα υπηρεσία. Έπρεπε ούτως ή άλλως να προσαχθεί, λες. Την αυτόφορη διαδικασία που περιέγραψε ο κύριος Βερβασός. Γιατί δεν την έκαναν, γιατί ήταν πλημελώς εκπαιδευμένοι αστυνομικοί ή συνέβη κάτι άλλο. Αυτό πρέπει να το ρωτήσει τον κύριο Ξεχοίδη να μας το πει. Ή γιατί μπορεί να το είπε, θα σε στείλω στο σουφλί.
Δεν ξέρω, ρωτάω. Όχι, προφανώς τα δύο αστυνομικοί όργανα είδαν τον υπουργό, τον πρώην υπουργό και βουλευτή, τι θα κάνουν τώρα. Να ρωτήσω, κύριε Πρόεδρε, διάβασα ότι υπήρχε μια πρόβλεψη την περίοδο Δένδια, προκειμένου να αντιμετωπίζονται με διαφορετικό τρόπο τότε οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Και αν ίσχυε αυτή η πρόβλεψη, θα μπορούσε να συλληφθεί αυτομάτως και ο υπουργός. Δεν νομίζω που θα συλληφθεί με την έννοια να τον οδηγήσουμε στη φυλακή ή στο αυτόφορο, γιατί είναι βουλευτής. Αλλά έπρεπε να προσαχθεί, να σχηματιστεί φάκελο, δακτυλοσκόπηση, φωτογράφηση. Πάντως, να ρωτήσω κάτι. Με την ιδιότητα του θεσμού τον οποίο εκπροσωπείτε, δεν πρέπει κάποια στιγμή να συζητηθεί το θέμα της ασυλίας σε μη πολιτικά ζητήματα? Ξέρετε ότι... πολύ καλά ότι από αφορμή της υποθέσεις του Εμπών ήδη επεξεργαζόμαστε μία πρόταση με τον κύριο Αλβιζάτο για να τη φέρουμε προς συζήτηση στη Βουλή, αν την καταθέσουν κάποια κόμματα, για να στα πλαίσια του υφιστάμενου συντάγματος, όχι του τροποποιημένου συντάγματος, να αλλάξουν κάποια ζητήματα που αφορούν τη βουλευτική ασυλία. Δηλαδή, δεν μπορεί, ας πούμε, να προκαλεί τροχαίο και να έχει βουλευτική ασυλία. Δηλαδή, καταλαβαίνετε πώς το λέω. Και να είσαι πολύ σημαντικό. Με το παιδί σου ή με τον ξαδερφό σου στο σπίτι σου, να βρίζεσαι και να απειλείς και να έχεις βουλευτική ασυλία. Ναι, ναι, έτσι. Δεν μπορείς να τσακώνεις μέσα στον δρόμο, να βρίζεις κάποιον συμπολίτη στον δρόμο και να τον χτυπάει. Η ασυλία είναι για την άσκηση των καθηκόντων του. Προφανώς. Ελευθερία. Ελευθερία άσκηση. Στο πλαίσιο πολιτικού πιθανού λεγόμενου παραπτώματος, όχι. Ναι, εντάξει, θέλω να πω ότι την ασυλία την καταλαβαίνω αν σου ασκηθεί. Στην άσκηση καθηκόντων. Αυτό θέλω να πω, ότι αν κάποιος, ας πούμε, σου κάνει μήνυση γιατί παρεξηγήθηκε από αυτό που είπες πολιτικά σε μια δήλωσή σου. Ναι, εκεί ή σε μια διαδήλωση, ξέρω εγώ. Αλλά εδώ δεν μπορεί, επειδή δεν είναι η πρώτη φορά τώρα με Αυγενάκη και όλα αυτά. Έχουν υπάρξει, σας θυμίζω, στο παρελθόν. Το τροχαίο δεν το λέω τυχαία. Θυμίζω παλιά υπόθεση που έλεγε ότι ήταν οδηγός του και τα λοιπά και τέτοια πράγματα. Έχουμε τέτοιες περιπτώσεις πάμπολες, έτσι. Πάμπολες. Λοιπόν, τώρα. Όπου υπήρχε κάμερα και οπτικό υλικό, πήρε τον δρόμο που θα έπρεπε να πάρει, όπου δεν. Εδώ είναι λάμπρο, είχε. Κάμερα είχε. Και δεν είναι όλο υλικό. Υπάρχει και άλλο υλικό, λέγεται. Μα γι' αυτό λέω. Επειδή έχω μιλήσει με τους συνδικαλιστές, είναι πελάτες. Υπάρχει άλλο υλικό. Υπάρχει άλλο υλικό. Υπάρχει άλλο υλικό. Απλά είδα απορία. Και είδα από αυτό που δείχνουν, αν πας μερικά δευτερόλεπτα αργότερα, υπάρχει και με το σώμα επαφή. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν σπροξήματα. Πάντως, για μένα το πολιτικό ζήτημα που ανακύπτει και έχει τη σημασία του αυτό. Καλώς έκαναν, καλώς αντέδρασε η κυβέρνηση. Ωστόσο, θεωρώ ότι αν δεν υπήρχε το βίντεο, ούτε γάτα, ούτε ζημιά. Έτσι. Και αυτό δεν είναι καλό. Έχεις απολύτως δίκιο και εγώ, παρότι έδωσα χθες εύσημα στην κυβέρνηση για το ότι καλώς έκανε και τον διέγραψε, μετά έμαθα ότι δεν τον διαγράφει από μέλος του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Δηλαδή, μισή δουλειά κάνανε. Mm-hmm. Τον διώξανε. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι δεν θα είναι υποψήφιος. Ναι, και αυτό το είπε κομψή-κομψά. Ναι. Αλλά θα είναι μέλος του κόμματος. Έπρεπε να τον διώξουν και από μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ψήφι τώρα, μην το συζητάμε. Το ερώτημα δεν είναι αυτό. Το ερώτημα είναι αν για τους Έλληνες πολίτες υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Σωστό είναι αυτό. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το ερώτημα. Λέει, επειδή ήταν ο βουλευτής, δεν είναι, και επειδή εγώ δεν είμαι βουλευτής, θα πρέπει να έχω άλλη μεταχείριση όταν κάνω ένα τροχαίο ατύχημα. Αυτό είναι το μισό. Και όταν πλακώνει στον δρόμο. Αυτό είναι περισσότερο. Ήδη υπάρχει κάποια υποψία. Επιβαρύνει το κλίμα. Αυτό το περιστατικό ήρθε να επιβεβαιώσει τα πιο αρνητικά στερεότυπα που υπάρχουν στον κόσμο, δικαιολογημένα προφανώς, για τη λειτουργία δικαιοσύνης, πολιτικού συστήματος κλπ. Και την διαπλοκή, τώρα με έχει χωρίς αγωγικά. Και να πούμε ότι είναι και μια νοοτροπία που δεν υφίσταται πια στην πλειονότητα των βουλευτών. Να το πούμε αυτό. Δεν ισχύει ότι ίσχυε σε περασμένες δεκαετίες. Έτσι. Έχουν αλλάξει γενιές, έχουν διαφορετικές συμπεριφορές. Να το πούμε αυτό. Περιπτώσεις χειροδικίας βουλευτών κατά αστυνομικών. Ναι, 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 σωστό, σωστό. Τώρα, Λάμπρο, σε σένα θα έρθω. Γιατί θα μείνουμε στη Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, θα το δούμε τι θα γίνει με τον κύριο Επιτέλους. Επιτέλους να φύγουν τα φώτα από την αριστερά. Τώρα, το θέμα είναι για ποια αριστερά λες. Να φύγουν το Πασόκ και το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι το Πασόκ αριστερά. Κέντρο είναι το Πασόκ. Λάμπρο. Η αριστερά της αριστεράς, έλεγε ο Γιώργος Καραμαλής. Λάμπρο. Όταν συνεννοηθείτε μαζί. Μα τι λέτε τώρα. Όταν να φύγει από την κέντρο αριστερά. Ωραία. Λάμπρο. Μπορεί να το διορθώνω. Στα δύο και να πάει ο καθένας όπου νομίζει. Όχι, Λάμπρο. Η δεξιά. Να ασχοληθούμε με τη δεξιά. Έβγαλε το αριστερόμετρο τώρα, Φελίξ. Όχι, κέντρο αριστερά. Θες κέντρο αριστερά. Κέντρο αριστερά. Λοιπόν, Λάμπρο, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στη Νέα Δημοκρατία. Η αλήθεια είναι ότι εδώ είναι μια κουβέντα που έχει ανάψει. Φαίνεται ότι οι μηχανές, αυτή είναι η δική μου αίσθηση, μπορεί να κάνω λάθος. Πήραν μπροστά οι μηχανές μετά την εκδήλωση παρουσίαση του βιβλίου του Ανώλη Κοντάκη. Δηλαδή, εκεί φαίνεται να πήρε κάτι, να άλλαξε αυτό που λέμε επίπεδο ή level ο προβληματισμός και η συζήτηση. Και θα σταθώ και σε αυτό που μας έλεγε προχθές ο κ. Κώστας Μαρκόπουλος εδώ, ο πρώην υπουργός, που λέει αυτό ήταν μόνο η αρχή. Το θέμα είναι πού πάει όλο αυτό. Αυτό να πούμε ότι η συζήτηση υπάρχει και θα υπήρχε με ή χωρίς
την εκδήλωση στο μουσείο. Απλά αυτή λειτουργήσε ενισχυτικά, έτσι, γιατί είναι δύο πρώην πρωθυπουργοί με συγκεκριμένη ιδεολογική εντός της Νέας Δημοκρατίας αναφορά, εντός παράταξης, αν θες, αναφορά, και ενίσχυσαν αυτό που ήδη υπάρχει ως συζήτηση. Αυτό το πυροδότησε κυρίως το εκλογικό αποτέλεσμα, διότι ένα μεγάλο μέρος και βουλευτών και στελεχών και της βάσης αισθάνθηκαν, δικαιολογημένα κατά τη γνώμη μου, ότι επιβεβαιώθηκαν αυτά που έλεγαν. Ότι η απομάκρυνση από τη βάση και από το ιδεολογικό πλαίσιο της Νέας Δημοκρατίας έχει πολιτικό και εκλογικό κόστος. Τώρα, ήρθε αυτή η εκδήλωση να το ενισχύσει και είχαμε μια πλατφόρμα που, αν θες, αν παρατηρήσει κανείς τις ομιλίες, είναι και συμπληρωματική. Ναι. Δηλαδή, η μία στην άλλη. Η μία στην άλλη. Και έθεσαν όλο το πλαίσιο. Από τη μεγάλη πολιτική, εξωτερική πολιτική, οικονομία, μέχρι τα επιμέρους ιδεολογικά, ταυτοτικά κλπ. Άρα, έχουμε μία πλατφόρμα. Θα σου πω ποια είναι η συζήτηση και μία. Κάποιοι γνωστοί μου που έχουν μια εταιρεία δημοσκοπήσεων και τρέχουν μια δημοσκόπηση και με βάση τις τάσεις κιόλας που υπάρχουν, κάνουν μια έρευνα η οποία είναι υβριδική, αν θες, κοιτάνε και τις τάσεις στο Twitter, στο διαδίκτυο γενικά, και βρίσκουν. Και κάνουν και ερωτηματολόγια, κάνουν και στοχευμένες. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρεις. Και γιατί αυτό έχει σημασία. Αυτή τη στιγμή εκτιμάται ότι υπάρχουν τρεις δυνάμεις, επαναλαμβάνω για να μην παρεξηγηθούμε, δεξαμενές, οι οποίες αφορούν το συγκεκριμένο εντός της παράταξης χώρο. Αυτό που λέμε, το λέω για την ευκολία, δεν είναι λίγο απλοποιημένο, πιο δεξιό. Ένα εντός Βουλής που είναι τα κόμματα που εκπροσωπούνται, χωρίς απαραίτητα να είναι τα ίδια, αλλά υπάρχει μία, το καταλαβαίνουμε όλοι, ένας κοινός παραγνωμαστής. Ένα στην αποχή που δεν πήγε, μία δεύτερη δεξαμενή και μία τρίτη εντός Νέας Δημοκρατίας. Άρα υπάρχουν τρεις δυνάμεις δεξαμενές που συμφωνούν. Ποιο είναι το ενδιαφέρον? Ότι στα ερωτήματα αυτές οι τρεις δεξαμενές απαντούν το ίδιο πράγμα στα ίδια ερωτήματα. Ναι. Άρα εκεί τα πράγματα είναι πιο συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά τον ιδεολογικό προσανατολισμό και την ατζέντα. Που δεν υπάρχει ενδεχομένως στην αριστερά. Όπου εκεί τα πράγματα είναι πιο φλού. Να πάμε, να βρεθούμε, να σταθούμε. Εδώ λάμπρο όμως. Αυτό λοιπόν είναι η βάση. Ναι. Σε αυτή την εκδήλωση και σε αυτά που υπόθηκαν και σε αυτά που κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη μου το ρεπορτάζ θα ακολουθήσουν, θα υπάρχουν συνεχείς παρεμβάσεις, διότι υπάρχει υπόστρωμα. Υπάρχει ακροατήριο. Και υπάρχει και αίτημα. Θα σου πω και ένα άλλο στοιχείο, επειδή δεν έχει δημοσιοποιηθεί, δεν μπορώ να πω παραπάνω για να μην. Δεν έχει δημοσιοποιηθεί. Απαντούν λοιπόν αυτές οι τρεις δεξαμενές με τον ίδιο τρόπο σε ίδια ερωτήματα, σε συγκεκριμένα ατζέντα, μεταναστευτικό κλπ. Διάφορα άλλα ζητήματα. Και υπάρχει πολύ μεγάλο ποσοστό, θα θέλατε να ενοποιηθεί και να εκφραστεί. Είναι περίπου 70% ναι. Άρα, να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Εκτός από το μεταναστευτικό. Θεωρείς, αν μου επιτρέπεις, ναι, θα σου πω. Εξωτερική πολιτική, ταυτοτικά, θέματα δικαιωμάτων. Θέλω να μου πεις επί του πρακτέου τώρα. Γίνονται συζητήσεις και κινήσεις για δημιουργία νέου σχήματος δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας? Υπάρχουν συζητήσεις, υπάρχουν δημόσεις. Δεν υπάρχει αποσαφηνισμένο ακόμα το. Και δεν ξέρω αν θα υπάρξει. Δεν υπάρχει αποσαφηνισμένο. Ναι. Υπάρχει δήμωση, υπάρχει συζήτηση. Γιατί θεωρούν ότι υπάρχει εκλογική δυναμική. Και υπάρχει σοβαρή εκλογική δυναμική. Δεν υπάρχει ακόμα το πρόσωπο και. Ναι. Γιατί εγώ έχω και θα συνεχίσω με τους υπολείπους. Υπάρχει συζήτηση. Προϋπήρχε. Έχω την εξής εικόνα. Το ένα ενδεχόμενο που στο πλαίσιο αυτών των ζυμώσεων που γίνονται και των συζητήσεων, ότι εδώ θα ήταν πάρα πολύ καλό να έχουμε ακόμη ένα κόμμα με τους δυσαρεστημένους στη Νέα Δημοκρατία, το οποίο αργότερα είναι και δυνάμεις συνεργάτης της Νέας Δημοκρατίας. Ακριβώς. Ένα. Το δεύτερο που έχω σε σχέση με αυτό είναι ότι αυτή η εκδήλωση έκανε και κακό σε αυτόν τον προβληματισμό, συσπήρωσε κόσμο γύρω από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έστειλε κόσμο στον Κυριάκο Μητσοτάκη, αποστολή της Νέας Δημοκρατίας, που θεώρησαν ακραία κυρίως την παρέμβαση του κυρίου Σαμαρά και πολύ επιθετική και συσπηρώθηκαν γύρω του. Δηλαδή, ότι είχε ένα κόσμο που είπαν όλο αυτό ήταν πολύ ακραίο, είμαστε δίπλα σου. Πάντω, σε μένα μου έκανε. Συγγνώμη, Λαμπρό, μου έκανε. Λαμπρό, συγγνώμη, μου έκανε εντύπωση ότι όχι τόσο ο Σαμαράς, όσο η επιθετικότητα του Καραμαλή. Του Καραμαλή ήταν πιο πολιτική, αν θες. Ότι ήταν πιο σκληρός επί της ουσίας ο Καραμαλής. Γιατί. Ναι, και επίσης. Ο Σαμαράς, ξέραμε. Τώρα έχουμε συνηθίσει τη ρητορική. Όχι, έχει αυτές τις ιδέες, αυτές τις απόψεις, χρόνια, τις υπηρετεί με πιστότητα. Αλλά για πρώτη φορά ο Καραμαλής βγήκε τόσο επιθετικά και σκληρά. Αυτό μου έκανε εμένα περισσότερη εντύπωση. Ο Σαμαρά, επειδή τον ξέρω, αυτές τις απόψεις, τις ιδέες τις έχει και τις λέει. Μα τις σημερίζει. Αυτές τις σημερίζει και γι' αυτό είπα ότι είναι συμπληρωματικές. Είπε ο ένας το ένα. Σκέλος ο άλλος του άλλου. Δεν σημαίνει ότι ο Σαμαράς δεν συμφωνεί με αυτό που κάναμε. Πάντως, Λάμπρο, υπάρχει μια αντίφαση και στον Καραμαλή και στον Σαμαρά. Ναι, ναι. Λέτε ότι τις υπηρετεί χρόνια τις ιδέες και ο Καραμαλής και ο Σαμαράς.
Ο Καραμαλής, επιτρέψτε να σας πω. Ο Καραμαλής έγινε πρωθυπουργός με το μεσαίο χώρο. Mm-hmm. Τώρα το ξέχασε. Όχι. Ο Σαμαράς ήταν υπέρμαχος της υπέρβασης και έγινε πρωθυπουργός με τον Κουβέλη και τον Βενιζέλο. Τώρα αυτό είναι εντελώς εκτός της στρατηγικής του και κάτι ακόμα. Εγώ, για παράδειγμα, είδα μια αντίφαση και στον κόσμο που ήταν από κάτω. Είδα τον Ευρυπίδη Στυλιανίδη, έτσι. Έναν πρώην υπουργό και της κυβέρνησης Καραμαλή και της κυβέρνησης Σαμαρά, ο οποίος μετά έκανε και δηλώσεις και ταυτίστηκε με τους ομιλητές. Θυμάμαι τις δηλώσεις και τις κράτησα και ολοστεί ο κυρίος Στυλιανίδη, ότι η ακροδεξιά ρητορική Σαμαρά μας οδήγησε στην ΙΤΑ το 2015 και ότι η Νέα Δημοκρατία έγινε κυβέρνηση μόνο όταν επιφθήθηκε στο μεσαίο χώρο. Θέλω να πω λοιπόν ότι η μνήμη δεν είναι και τόσο κοντή και στην κοινωνία και, και στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Επίτρεψέ μου, επίτρεψέ μου. Τι δεν ισχύει? Αυτό που σου είπα, τη δήλωση δεν ισχύει του κ. Στυλιανίδη. Δεν ισχύει, είναι άλλο το πλαίσιο. Το άνοιγμα στο μεσαίο χώρο, πια, τι καταλογίζουμε? Θα σου πω για να είμαστε και ακριβείς. Εγώ προσπαθώ να πω ότι η ιδεολογική καθαρότητα. Ιδεολογική καθαρότητα είναι κάτι εντελώς σχετικό. Δεν λένε αυτό. Δεν λένε αυτό. Ο κ. Στυλιανίδης δεν λέει αυτό. Δεν είναι αυτή. Έχω ακριβώς και τις δηλώσεις του εδώ μπροστά. Η κριτική δεν είναι αυτή. Αποξενωθήκαμε από το μεσαίο χώρο, γι' αυτό χάσαμε τις εκλογές του 2015. Δεν γίνεται για το άνοιγμα. Και έχω και άλλες αντίστοιχες πολλές. Κριτική, λοιπόν, δεν γίνεται για το άνοιγμα στον μεσαίο χώρο, το οποίο όλοι το έκαναν, και ο Σαμαράς και ο Καραμαλής. Η κριτική γίνεται γιατί το άνοιγμα στο μεσαίο χώρο οδήγησε σε μια αποκόλληση από την ιδεολογική βάση. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Πάμε λοιπόν το άνοιγμα. Εγώ, για παράδειγμα, ακούω αυτό το επιχείρημα. Η μορφή, ποια είναι η κατηγορία? Η κριτική, συγγνώμη, ότι δεν έκανε άνοιγμα, απλά μετατόπισε την Νέα Δημοκρατία. Είναι διαφορετικά πράγματα. Ότι την ξεκόλλησε από τη βάση και τη μετέφερε κέντρο αριστερά και ποταμίσια. Αυτό. Mm-hmm. Δεν είναι ότι έκανε το άνοιγμα. Το άνοιγμα το καταλάβει. Είναι έμπειροι. Είναι πρωθυπουργοί και οι δύο. Ξέρουν πώς έχουν κρυθεί τις εκλογές. Το άνοιγμα στο κέντρο. Έτερο δεν κάτερο. Δηλαδή είναι μετάλλαξη, δεν είναι μετεξέλθει. Μετατόπισε ακριβώς. Εγώ απλώς θέλω να επαναλάβω ότι και ο κ. Σαμαράς και ο κ. Καραμαλής είναι προσωπικότητες και της παράταξης και του τόπου. Προφανώς. Κυβέρνησαν τον τόπο και σε πολύ δύσκολες συγκυρίες. Ειδικά ο Αντώνης Σαμαράς σε δύσκολη συγκυρία. Ήταν πιο εύκολη συγκυρία του κυρίου Καραμαλή, κατά την άποψή μου, το 4-9. Και με αποτελεσματικότητα κλπ. Κάνουμε όμως μια ιδεολογική συζήτηση. Στην ιδεολογική συζήτηση, ας πούμε, τα επιχειρήματα που έβαλε ο κύριος Σαμαράς για την Ευρώπη, γιατί είπε ότι η Ευρώπη μετατοπίζεται δεξιά, ήταν, για παράδειγμα, το θέμα των ομόφυλων ζευγαριών. Που είναι εντελώς λανθασμένο. Το θέμα των ομόφυλων ζευγαριών δεν υπάρχει στην Ευρώπη. Ούτε στη Γερμανία υπάρχει το θέμα των ομόφυλων ζευγαριών, που το ακροδεξιό κόμμα, η αντιπρόεδρος είναι και παντρεμένη με γυναίκα. Ούτε στη Γαλλία υπάρχει τέτοιο θέμα. Ακόμα και στη Λεπέν, στην ακροδεξιά Λεπέν, η οποία έχει πλήρως ενσωματώσει στην δημόσια ρητορική της αυτό. Θέλω λοιπόν ότι η προσέγγιση σε αυτό το θέμα, κατά την άποψή μου, είναι λανθασμένη. Δεν τη βάση μπήκε εκεί, πάντως. Επίσης, η βάση στο εξωτερικό είναι κυρίως, στην Ευρώπη είναι κυρίως το μεταναστευτικό. Και όχι το θέμα του ΛΟΑΚΙ. Μεταναστευτικό ασφάλεια. Είναι άλλο για την εσωτερική μας κουβέντα. Ισχύει. Μεταναστευτικό ασφάλεια. Αυτό που εγώ θα ήθελα να πω, σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, το ζήτημα των ενθικών θεμάτων, παρουσιάστηκε σαν η κυβέρνηση να είναι λίγο πολύ μειοδοτική και από τις δύο πλευρές. Οπότε θα ήθελα να δούμε την επόμενη μέρα. Έχει δίκιο. Δηλαδή. Γιώργο, καταλαβαίνω ότι λες απλώς. Η επόμενη μέρα θα έχει συνέχεια τη συζήτηση. Όχι, όχι, το συζητάμε. Δεν πρόκειται να σταματήσει. Νομίζω πρέπει να δούμε την επόμενη μέρα, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλη κινητικότητα. Υπάρχει και θα υπάρχει, γιατί υπάρχει εκλογικό ακροατήριο. Ναι. Αυτό το εκλογικό ακροατήριο. Πάντως είναι μικρότερο λάβρο το εκλογικό ακροατήριο από ό,τι ήταν το 2012, για παράδειγμα. Η δεξιά, πέραν της Νέας Δημοκρατίας το 12, ήταν 27-28%. Ενώ τώρα είναι πέριξ του 20%. Είναι όμως αυτός ο χώρος είναι ο μόνος ο οποίος σε απόλυτους αριθμούς, ενώ όλη η δύναμη εκλογική μειώθηκε, αύξησε κατά έστω 50-60.000 σε αυτή τη συγκυρία. Και υπάρχει και αποχή. Γι' αυτό είπα πριν, γι' αυτό ξεκίνησα με αυτό, ότι υπάρχουν τρεις, έχουν εντοπιστεί τρεις δυνάμεις, πολύ προσεκτικός, δεξαμενές. Δεξιά αποχή, εντός Βουλής, κατακαιρματισμένη, εντός Νέας Δημοκρατίας. Δεξιά αποχή, το 60% αποχή, Λαμπρό, δεν είναι για μπάνιο. Λαμπρό, ένα νέο σχήμα, θεωρείς ότι σε ένα νέο σχήμα αποκλείται να έχει ως επικεφαλής έναν από τους δύο? Εγώ το αποκλείω. Ωραία, εντάξει, ναι, πρέπει. Τελευταία φορά που μιλήσαμε εδώ. Όχι, με τίποτα, με τίποτα. Τελευταία φορά που είχαμε τοποθετηθεί εδώ, σας είχα πει ότι με το εκλογικό σύστημα που ισχύει, το πρώτο κόμμα δεν παίζει με το δεύτερο. Mm-hmm. Παίζει με το ταμπλό. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ τότε υπολόγιζα με βάση αυτά που δημοσκοπήσεις, γιατί εγώ ακόμα θέλω να πιστεύω στους δημοσκόπους, δεν νομίζω ότι. Και πρέπει να δούμε κάποια στιγμή αυτό το θέμα των δημοσκοπήσεων. Ποιοι είναι αυτοί που ελέγχουν τις δημοσκοπήσεις, με ποια στοιχεία. Δεν ξέρω τώρα, αυτές οι αποκλίσεις που υπάρχουν τελευταίες δημοσκοπήσεις, σε μια σειρά, δεν λέω μόνο στην Ελλάδα, και στην Τουρκία και στην Κύπρο, είναι σοβαρό θέμα. Να το δείτε εσείς. Είχαμε πει λοιπόν ότι ανοίγει. Δεν είναι νομικό το θέμα. Το θέμα έχει να κάνει και με το δημοτολογικό πλαίσιο που έχει η πολιτεία. Θα το πούμε μετά αυτό. Δεν θέλω να μείνω εκεί προς το παρόν. Υπάρχουν και τεχνικά. Πάντως, η αποκλίση των δημοσκοπήσεων
τεράστια. Με από το 33-34 που λέγαμε, το 28 που βρέθηκε, ήταν τεράστια η απόκληση. Εγώ λοιπόν θέλω να πω ότι όταν ξεκίνησε η Νέα Δημοκρατία 30-31, λέγαμε τότε εδώ, για να φτάσει στο 38, ήθελε 7 μονάδες. Ναι. Ψυχολογικά δεν μπορεί να πείσει κάποιον θα γίνει κυβέρνηση. Όταν ξεκινάει τώρα από το 28,3. Δεν πείθη κανέναν πλέον ότι θα είναι η μόνη της κυβέρνηση αυτοδύναμη. Δημήτρη, στις ευρωεκλογές. Δεν είναι. Δεν είναι άλλο εθνικές εκλογές, άλλο. Πρέπει να κάνει 10% υπέρβαση. Ναι. Δεν είναι εύκολο να πάει. Γιατί θυμίζω και την άλλη φορά που στις ευρωεκλογές πάρει 33, πήγε 38. Στατιστικά στις ευρωεκλογές. 3. Στατιστικά στις ευρωεκλογές, όταν πήρε 33, το ποσοστό των δημοσκοπήσεων πριν ήταν 25. Ναι, και απλά από το 33 μπορούσε να κάνει 5% αύξηση. Δεν πήγε να κάνει 10%. Θα ήθελα να μείνουμε για λίγο στο σενάριο αυτό. Όχι σε έναν καθόλου επιστημονικής φαντασίας, το σενάριο που λέει το εξής, ότι στις επόμενες εκλογές με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο ο πρώτος δεν θα είναι αυτοδύναμος. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και νομίζω ότι εδώ, γι' αυτό επιμένω στα σενάρια της επόμενης μέρας και καλά κάνει ο Λάβρος και μιλάει για αυτή την κινητικότητα και την περιγράφει. Υπήρχε προϋπήρχε να σου πω ότι όντως δεξιότερα της δίκαιο. Προϋπήρχε, συγγνώμη, προϋπήρχε η συζήτηση των ευρωεκλογών για το ενδεχόμενο να κατέβαινε ένα τέτοιο κόμμα. Το πρόσωπο, φαντάζομαι, το θέμα. Το πρόσωπο και κυρίως αυτό που επικράτησε ήταν ότι θα χρεωνόταν υπονόμευση των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε θεώρησαν όσοι ζητάνε. Δικαίως. Σωστά και δικαίως ασφαλώς. Ότι να τα αφήσουν να εξελιχθεί, να αποτυπωθεί, ούτως ώστε να επιβεβαιωθεί και κριτική. Να ρωτήσω κάτι τεχνικό. Σε αυτό συζητάμε για ενοποίηση Βελόπουλου, Νίκης και Λατινοπούλου σε αυτό το σχήμα? Όχι. Η συζήτηση δεν είναι τόσο συγκεκριμένη, τουλάχιστον αυτή που γνωρίζω εγώ, είναι για τον χώρο γενικά, για αυτό που πριν. Θα χωρούσαν όμως όλοι αυτοί? Δηλαδή θα χωρούσαν και οι ρωσόφιλοι και οι ακροδεξιοί της Λεπέν και οι δεξιοί της Νέας Δημοκρατίας σε ένα τέτοιο σχήμα? Περίμενε. Και βουλευτές οι οποίοι δεν έχουν. Να πω το εξής. Εδώ πρόσεξε. Επειδή είσαι γνωστός προβοκάτορας, Γιώργο. Όχι, ρωτάω. Περίμενε, όχι, έχει δίκιο. Πώς μπορεί να ενοποιηθεί αυτό ο Γιώργο? Οι Σπαρτιάτες, για παράδειγμα. Θα μπορούσε να σου απαντήσει κάποιος με το εξής. Υπήρξαν πολύ δυσαρεστημένοι νεοδημοκράτες. Αυτοί που δεν κάθισαν στο σπίτι τους, πήγαν στο Βελόπουλο, πήγαν στη Λατινοπούλη και οπουδήποτε. Δεν τεκμηριώνεται ότι πήγανε πολύ δυσαρεστημένοι. Για τη σκέψη. Μα δεν τεκμηριώνεται. Άλλο σχήμα του. Δεν τεκμηριώνεται όμως με τα νούμερα. Ο Βελόπουλος δεν πήρε κάτι εντυπωσιακά μεγαλύτερο. Η Λατινοπούλου δεν πήρε κάτι παραπάνω από το ποσοστό των Σπαρτιατών. Προφανώς αυτό μετράνε, λέω. Θέλω να πω λοιπόν, ναι. Μα δεν υπήρχε. Θυμάστε ότι το λέγαμε εδώ προεκλογικά. Εγώ δεν θέλω να κάνω αντίλογο. Ερώτημα θέλω να κάνω. Σε αυτό λοιπόν, στην υλοποίηση του χώρου που έχει ένα πολιτικό ενδιαφέρον, αν κάποιοι συμφωνούν και απεργάζονται τέτοιο πολιτικό σενάριο, έχει ένα ενδιαφέρον για την επόμενη μέρα. Σε αυτό χωράνε οι πάντες, δηλαδή χωράνε και οι πρώην Ναζί και οι αντισημίτες και οι έμποροι των εικόνων του Ιησού. Δηλαδή χωράνε οι πάντες ένα τέτοιο σχήμα. Καταλαβαίνω την προβοκατόρικη ερώτησή σου και το προσωπικό σου πολιτικό ενδιαφέρον. Εγώ όμως είμαι πολύ προσεκτικός και σου λέω ότι αυτό που αποτυπώνεται είναι μια εκλογική κινητικότητα στη βάση, η οποία λένε ότι αν υπάρχει κάτι τέτοιο, εμείς το θέλουμε, η βάση. Τώρα, αυτοί που λες, αν όλοι αυτοί που λες θα συμμετάσχουν, ενδεχομένως. Βάση της Νέας Δημοκρατίας, ενδεχομένως να φυτατωθούν κιόλας έτσι και να διάσουν. Γιατί λέγαμε και εδώ προεκλογικά, θυμάσαι, ότι δεν υπήρχε εύκολη ψήφος διαμαρτυρίας για τη Νέα Δημοκρατία. Εξού και η αποχή. Λύτε. Αν κάποιος ήθελε να διαμαρτυρηθεί από τα δεξιά, δεν διευκολυνόταν. Εδώ που τα λέμε, να είμαστε ειλικρινείς. Ούτε ο Βελόπουλος είναι εύκολη ψήφος διαμαρτυρίας, ούτε έχουν καν. Έχουν βγάλει δημοσκοπικά και έρχομαι αμέσως Νίκο, Μαρία, έρχομαι και εσάς κύριε Κολιαστάση. Έχει αποτυπωθεί δημοσκοπικά το πόσος κόσμος της Νέας Δημοκρατίας κάθισε στο σπίτι του ή πήγε σε άλλα κόμματα? Γιατί θέλω να πω ότι όλο αυτό το γιατί πήγε να σε παγιδεύσει, Λάμπρο Καλαρίτη, ο Γιώργος Μουρούτης, αλλά θέλω να πω, πλάκα κάνω προς Θεού, λέω ότι εδώ υπάρχει η απάντηση ότι, παιδιά, αν αυτό το ποσοστό που αθροίζουν οι δυσαρεστημένοι που δεν πήγαν να ψηφίσουν για να δείξουν διαμαρτυρία τους ή που πήγαν σε άλλο κόμμα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας για να διαμαρτυρηθούν, συγκεντρώνει ένα αυτό αξιοπρεπές είναι ποσοστό. Αυτό είναι το συν κάποιους που πήγαν να ψηφίσουν αλλά δυσαρεστημένοι και τους φτιάχνει ένα, εγώ θα πω τώρα εντελώς, ένα 10%. Είναι μια χαρά κυβερνητικός εταίρος την επόμενη έτσι, μέρα. Αυτά θα δείτε. Εγώ νομίζω υπάρχουν ορισμένα συγκεκριμένα πράγματα. Πρώτον, η αύξηση της πέραν της δεξιά ψήφους, αν την αθροίσεις, είναι περίπου στις 2.500. Τι έγινε λοιπόν, μοιραστήκαν το ποσοστό των Σπαρτιατών. Χωρίς τους Σπαρτιάτες, αυτό μοιράστηκε στην κυρία Λατινοπούλου, στον κύριο Βελόπουλο, στην Νίκη και σε όλους αυτούς. Αν πάρεις σε απόλυτους αριθμούς. Ναι. Όχι τα ποσοστά. Γιατί τα ποσοστά είναι από το 13 πήγαν στο 18. Δεύτερον, υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση στην Ευρώπη και μια πραγματικότητα.
ότι ο πολιτικός άξονας και ο ιδεολογικός, θα έλεγα, στρέφεται προς τα δεξιά. Αυτό κάποια στιγμή θα ερχόταν και στην Ελλάδα. Τρίτον, ο Μητσοτάκης συνεχώς πολιτεύεται προς το κέντρο. Μέχρι τώρα δεν είχε δεξιά απειλή. Τώρα βλέπει ότι και τα στελέχη της παρατάξεώς του σου λέει, εμείς τρέχουμε τα πιο πρακτικά θέματα που μας έλεγε ο Βουλγαράκης χθες, ότι εμείς τρέχουμε και τελικά γίνονται οι του Πασόκ ή του Ποταμιού, παίρνουν τα αξιώματα. Το βασικότερο όμως είναι, και εγώ θεωρώ ότι έχεις δίκιο και ο Λάμπρος έχει δίκιο, ότι θα ενταθεί αυτό το φαινόμενο της ρευστοποίησης και στη Νέα Δημοκρατία για ένα και βασικό λόγο. Γιατί, όπως είπε και ο Βερβεσός, από το 28 δεν πας στο 38 και στο 39. Σωστό. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει προοπτική της αυτοδυναμίας. Και επειδή σε κάθε εκλογή ένα 10% έχουμε ανανέωση και επειδή θα είναι και μικρότερο το ποσοστό, δεν θα είναι 40, θα χαθούν άλλοι 30 βουλευτές, άρα 50 βουλευτές θα είναι εκτός από την επόμενη Βουλή. Με βάση τα ιωθώτα. Άρα λοιπόν οι βουλευτές από εδώ και πέρα θα αυξήσουν την πίεση, θα δούνε και ιδιωτελώς τα θέματα. Προφανώς. Προφανώς τώρα το συζητάς. Πιστεύω ότι δεν θα κατακαθίσει η σκόνη στη Νέα Δημοκρατία. Απλώς μέχρι τώρα δεν έπεφτε ο φακός εκεί, γιατί υπήρχαν τα προβλήματα στο ΣΥΡΙΖΑ και στο τέτοιο. Αυτό που έγινε με τους δύο πρωθυπουργούς, σου είπα και προηγουμένως, εμένα με εξέκπληξε περισσότερο ο Καραμαλής, αλλά το βασικό είναι ότι για πρώτη φορά και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας με ηγέτη τον Μητσοτάκη μπαίνει σε μία τραπό η οποία εκεί που λέγαμε επειδή δεν υπάρχει αντιπολίτευση το 27, Νικό, είναι ένας εύκολος περίπατος. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Ναι. Λέω ότι εδώ και επιμένω σε αυτό. Αν θα φτιαχτεί κόμμα. Έχει ενεργοποιηθεί η κατάσταση, ξαναλέω, επειδή δεν ήσουν εδώ εκείνη την ημέρα. Ο κ. Μαρκόπουλος, που είναι παλιό τελεύω τη Νέα Δημοκρατία, είχε αποσυρθεί κάτι στον πάγκο, να το πω έτσι. Ναι. Περιφερειακό σύμβουλο είναι. Κράτησα το κ. Μαρκόπουλο δημόσια, είπε ότι αυτό ήταν μόνο η αρχή. Μα το κράτησα με ό,τι μπορεί να σημαίνει για. Μα και το ρεπορτάζ. Σας λέω ότι είναι μόνο η αρχή. Είναι μόνο η αρχή. Αλλά δεν λέω ότι η κατάληξη. Λέω είναι η αρχή των διεργασιών στην δεξιά παράταξη, αλλά δεν λέω ότι η κατάληξη δεν και καλά στις επόμενες εκλογές θα έχουμε ενοποίηση σε ένα κόμμα. Σύμφωνοι. Έτσι. Όχι, εγώ δεν μίλησα για ενοποίηση. Συζήτηση υπάρχει. Έτσι. Δεν αν, υπήρχε, αν υπήρχε, πρόσεξε όμως, αν υπήρχε, αν υπήρχε μια ισχυρή ηγετική προσωπικότητα που θα μπορούσε να ενοποιήσει αυτό το χώρο Λάμπρος και να του δώσει αυτή και προγραμματικά στοιχεία. Αυτή είναι ένα ζήτημα. Τότε, όντως θα ήθελα. Χρωστώ το λόγο στη Μαρία και έρχομαι αμέσως στον κύριο Κολλητά. Συγγνώμη, σε αυτό που ο Νίκος. Πιο εδώ είναι ότι υπάρχει ο χώρος, υπάρχει χωρίς ταμπέλα ο χώρος. Καυσιμήλι. Υπάρχει το εκλογικό ακροατήριο, υπάρχει η συγκεκριμένη ατζέντα. Εγώ επιμένω πολύ σε αυτό γιατί δεν το βρίσκεις από αριστερά ότι στα ίδια πράγματα απαντούν το ίδιο. Και λένε ναι. Και υπάρχει ένα ποσοστό πολύ μεγάλο που λέει θα το βλέπαμε ναι θετικά να ενοποιηθεί ο χώρος. Δεν μπαίνω στην προβοκατόρικη λογική του Γιώργου. Συγγνώμη, δεν είναι προβοκατόρικη. Είναι βαθιά πολιτική. Όχι, όχι, καθόλου χιούμορ. Δεν είναι. Έκανα χιούμορ τουλάχιστον. Είναι βαθιά πολιτική η ερώτηση μου. Είναι για παράδειγμα το ίδιο η Λατινοπούλου με τον Βελόπουλο. Όχι, δεν είναι το ίδιο. Αλλά εκεί, επειδή ξέρεις πολύ καλά ότι οι ψηφοφόροι έχουν μια κινητικότητα χωρίς απαραίτητα να ταυτίζονται με αυτό που ψηφίζουν κάθε φορά. Δεν σημαίνει ότι όσοι ψηφοφόροι. Δεν μιλάω για τους ψηφοφόρους. Μιλάμε αυτό που λες για τη συζήτηση. Ότι μπορεί με βάση μια προσωπικότητα. Η συζήτηση αφορά τη βάση. Εγώ για παράδειγμα, για παράδειγμα, έχω ένα βασικό ερώτημα. Άκουσα στην εκδήλωση την προηγούμενη εβδομάδα να αλλάζει θέση ο κύριος Σαμαράς και να ζητάει να σταματήσει η χρηματοδότηση της Ευρώπης στην Ουκρανία και να δοθούν αυτά σε κοινωνικούς πόρους. Κάνω λάθος αυτό? Δηλαδή, όχι, ο κύριος Σαμαράς, επίσης, η παρουσία του κύριου Σαμαρά σε ένα βιβλίο που έχει ως λογική τη ρωσική τροφοδοσία της Ευρώπης με πετρέλαιο και αέριο, σε αντίθεση με την πολιτική Σαμαρά ως πρωθυπουργού που ήταν υπέρ της εναλλακτικής τροφοδοσίας από το αζέρικο αέριο, μου γεννά μία λογική επίσης. Αυτά δεν είναι μείζωνα θέματα συζήτηση και συμφωνία. Επειδή σε αυτό έχει δίκιο, όντως,
Έχεις δίκιο σε αυτό, γιατί εκεί υπήρχε και μια συγκεκριμένη. Διαφορά στι λάμπρε αναφέρεσαι στη βάση. Συγκεκριμένη τέτοια διάσταση. Αυτό είπα πριν. Το πρώτο πράγμα που είπα στο Μάνο ήταν ότι αυτή η συζήτηση θα υπήρχε με ή χωρίς την εκδήλωση. Η εκδήλωση έδωσε, αν θες, καύσιμο ενισχυτικό οκτάνια στην συζήτηση, αλλά δεν είναι αυτή η αιτία, ούτε η αφορμή. Προϋπήρχε και θα υπήρχε και χωρίς αυτήν. Το συγκεκριμένο συμφωνητικό έχει μια συγκεκριμένη γεωπολιτική. Λοιπόν, Μαρία. Η οποία και εμένα με βρίσκει αντίθετο αυτό που. Ναι. Έχει και απόλυξη στα εθνικά θέματα. Δηλαδή η Κύπρος, για παράδειγμα, είναι το υπόδειγμα εκεί. Αλλάξαμε θέση σε σχέση με την Κύπρο. Κύριε είναι Μουρού, το ερώτημά μου. Συγγνώμη, απλώς. Έλα, Μαρία. Επειδή στο τέλος της ημέρας και όταν θα φτάσουν οι εκλογές, το πιο ισχυρό πράγμα θα είναι οι αριθμοί. Αν υπάρχουν τελικά αυτοί οι ψηφοφόροι. Έτσι. Η κουβέντα που περιέγραψε τώρα ο Λάμπρος έχει γίνει στο παρελθόν και για την κεντροαριστερά και για την κεντροδεξιά. Σε μια γενική θεώρηση στους πολίτες, όταν τους μιλάς για συνεργασίες, γενικά είναι θετική στις συνεργασίες, μέχρι να φτάσει η ώρα της κάλπης. Συνήθως, αυτά που καταγράφονται δημοσκοπικά ως ποσοστά σε ένα κόμμα που δεν υπάρχει, σε ένα κόμμα που θα γίνει, ή σε ένα κόμμα που μπορεί να δημιουργηθεί και τελικά δημιουργείται, σε σχέση με αυτό που παίρνεις στην κάλπη, στην κάλπη παίρνεις το μισό από αυτό που καταγράφει η δημοσκόπηση. Ναι. Έτσι λοιπόν, μπορεί να υπάρχει όντως μεγάλη κινητικότητα. Και να μην ξεχνάμε αυτό που συνέβη και στις προηγούμενες εκλογές, τώρα ενώ τις ευρωεκλογές, ότι η προθυμία των ψηφοφόρων που κινούνται από το κέντρο προς τα δεξιά να πάνε να ψηφίσουν σε σχέση με την απροθυμία των ψηφοφόρων που κινούνται από το κέντρο προς τα αριστερά που προτιμούν να καθίσουν στο σπίτι. Καταλαβαίνω αυτή την κινητικότητα απλώς. Αυτό που λέμε ότι δεν υπάρχει κόμμα και δεν υπάρχει ηγέτης, οι ηγέτες προκύπτουν όταν προκύψει και η ανάγκη. Δηλαδή, αν κάποιος περιμένει να πει ότι θα κάνω κόμμα μόλις βρω το κατάλληλο πρόσωπο, νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολο να γίνει. Γιατί, για παράδειγμα, ποιος θα πίστευε ότι ο Κυριάκος Βελόπουλος ποτέ θα φλέρταρε με διψήφιο ποσοστό στο κόμμα του? Ήταν η συγκυρία τέτοια που τον έφτασε ψηλά. Μα νομίζω ότι ίσως και αυτός είναι και ένας από τους προβληματισμούς της Νέας Δημοκρατίας, ότι κόσμος που έφυγε τη Νέα Δημοκρατία πήγε στο Βελόπουλο και ανέβασε. Δεν είναι εύκολη μετακίνηση. Που δεν είναι εύκολη μετακίνηση. Σε αυτό που λες, Μαρία, εδώ η διαφορά ποια είναι. Γι' αυτό λέω ότι δεν μπορώ. Αυτό που τουλάχιστον εγώ έχω ως εικόνα για αυτό που την έρευνα που τρέχει είναι ότι έχεις δίκιο ότι όταν λέει, ακούει όλα για συνεργασία, λέει εύκολα ναι. Όταν έρθει η ώρα, λέει θα δούμε. Εδώ όμως. Όχι, άλλο. Αυτό προκύπτει ότι απαντούν για συγκεκριμένα πράγματα συγκεκριμένα. Δηλαδή, μεταναστευτικό, εξωτερική πολιτική, ασφάλεια εσωτερική. Αυτά είναι θέματα που λένε ναι. Εκεί λένε ότι αν έχει αυτούς τους άξονες, άρα σου λένε και για τι θα πάνε. Δεν σου λένε, ας πούμε, το γιατί Πασόκ τώρα. Ναι, ναι. Είναι εύκολο. Ωραία. Εκεί σου λέει συγκεκριμένα πράγματα. Πάντως ακυρώνει την κυβερνητική πολιτική. Παρακαλώ. Ναι, συγγνώμη. Κύριε Κολιαστάση. Στις εκλογές, σε ευρωεκλογές, η Νέα Δημοκρατία σε σύγκριση με τις εθνικές έχασε 1 εκατομμύριο ψηφοφόρους. Περίπου λίγο παραπάνω από 500,000 απήχε από την κάλπη. Και λίγο λιγότερο από 500,000 πήγε στην κάλπη, αλλά έκανε άλλες επιλογές. Οι μισοί πήγαν πιο αριστερά. Οι άλλοι μισοί, οι πιο κεντρό δηλαδή, πήγαν πιο αριστερά. Οι άλλοι μισοί πήγαν δεξιότερα. Από αυτούς που απήχαν, οι περισσότεροι βάσει του exit poll είναι κεντρώοι και κεντροδεξί. Από αυτούς που πήγαν στην κάλπη, όσοι μετακινήθηκαν πιο αριστερά, το έκαναν διαμαρτυρόμενοι για ζητήματα όπως η οικονομία και ο πληθωρισμός. Όσοι πήγαν δεξιότερα και επικεντρώνονται κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, το έκαναν για λόγους κυρίως ταυτοτικούς πολιτισμικούς. Δηλαδή, αισθάνθηκαν ότι οι συντηρητικές τους αξίες απειλούνται ή αμφισβητούνται από ζητήματα όπως τα ομόφυλα ζευγάρια, η μετανάστευση, η συμφωνία των Πρεσπών, ακόμα και η στάση της Ελλάδας στο Ουκρανικό, υπό την έννοια ότι κάποιοι εξ αυτών έχουν φιλεορωσικά και ταυτόχρονα αντιδυτικά αισθήματα. Τώρα, φαίνεται η κυβέρνηση μετεκλογικά να δίνει έμφαση στο ζήτημα της οικονομίας. Στο βαθμό που θα καταφέρει είτε να επανασπυρώσει αυτούς που έφυγαν στα αριστερά της, είτε να επαναφέρει αυτούς που επέλεξαν την αποχή, θα καταφέρει ενδεχομένως να αυξήσει τα ποσοστά της. Για να κερδίσει πάλι μια ευρύ αυτοδυναμία πρέπει να φτάσει στο 40%, μόνο έτσι μπορεί να πάρει τον πόνους των 50 εδρών. Ωστόσο, εάν αυτό δεν το πετύχει, που φαίνεται δύσκολο γιατί το ρήγμα με τους πιο δεξιούς ψηφοφόρους πήγαν δεξιότερα, φαίνεται ότι είναι μόνιμο, τότε το αν θα φτάσει την πλειοψηφία των 151 θα εξαρτηθεί από το ποσοστό των κομμάτων που μένουν εκτός Βουλής. Ναι. Όσο περισσότεροι είναι εκτός Βουλής, τόσο πέφτει ο πύχης. Άρα μπορεί να φτάσει και στο 35, στο 36%. Αλλά και πάλι, μια κυβέρνηση αυτοδύναμη με οριακή πλειοψηφία. Δύο φορές είχαμε στη μεταπολίτευση, μία το 1993, όπου έπεσε και δεν επανεξελέγει, και η δεύτερη του Καραμαλή 2007-2009. 152 βουλευτές. Έπεσε και δεν επανεξελέγει επίσης. Τώρα, το άθροισμα των ψήφων που συγκέντρωσαν τα τρία κόμματα στη δεξιά της Νέας Δημοκρατίας που εξέλεξαν ευρωβουλευτή
είναι το ίδιο με αυτό που συγκέντρωσαν τα τρία κόμματα στα δεξιά της που εξέλεξαν βουλευτή ένα χρόνο πριν. Περίπου 665.000. Ναι. Άρα δεν έχουμε κάποια διόγκωση του αριθμού των ψήφων στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Μπορεί ως ποσοστό λόγω της αυξημένης αποχής να φαίνεται υψηλότερο, αλλά σε απόλυτο αριθμό ψήφων η δεξαμενή δεν έχει αλλάξει. Άρα δεν βλέπω κάποια μεγάλη ζήτηση στα δεξιά της, ούτως ώστε να προκύψει και ένα ακόμα σχήμα. Μάλλον ένα μπορεί νέο δεξιό κόμμα να στα θα προκαλούσε μια μεγαλύτερη πολυδιάσπαση. Μπορεί να οφείλεται στα χαρακτηριστικά των κομμάτων. Η ρητορική του κυρίου Σαμαρά και δευτερευόντως του κυρίου Καραμαλή, η αλήθεια είναι ότι απηχεί τις ανησυχίες ενός τμήματος του πιο συντηρητικού κοινού της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι το κοινό αυτό το συγκεκριμένο θα έφτανε στο σημείο να αποχωρήσει πλήρως από την από τη Νέα Δημοκρατία σε περίπτωση βουλευτικών εκλογών, που είναι και πιο κρίσιμη. Ναι, υπάρχει το ενδεχόμενο. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Υπάρχει το ενδεχόμενο γιατί ίσως μέχρι στιγμής δεν θέλει να προδώσει την παράταξη, αλλά στην περίπτωση που υπάρξει διέξοδος, που δεν είναι προδοτική, να το πω γιατί, έτσι, γιατί, δηλαδή από τα σπλάχνα του κόμματος, είναι από την παράταξη, σωστό, είναι κτλ. Απλά δεν, γιατί, λέω ότι, είναι πιο εύκολο. Γιατί λέω ότι μου φαίνεται δύσκολο. Διότι με εξαίρεση το θέμα για τα ομόφυλα ζευγάρια. Σε όλα τα άλλα ζητήματα, η Νέα Δημοκρατία ακολουθεί μια κεντροδεξιά πολιτική. Δηλαδή, ακόμα και τα υπουργεία τα οποία χειρίζονται πασοκογενείς υπουργοί, ακολουθούν μια κεντροδεξιά λογική. Δηλαδή, ο Πιερακάκης προωθεί τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Ο Φλωρίδης την αυστηροποίηση της ποινικής νομοθεσίας. Και ο Ξοχοίδης την αυστηροποίηση. Είναι κεντροδεξιό ή κεντροαριστερό, κύριε Καλλιτέχνη. Και ο Χρυσοχοίδης την αυστηροποίηση της αστυνόμευσης. Αυτό δεν είναι κεντροδεξιά πολιτική ή κεντροαριστερή πολιτική. Ναι. Από τους τρεις. Ακροδεξιά πολιτική είναι αυτή. Από τους τρεις οι πασοκογενείς υπουργούς, οι δύο μάλιστα, έχουν εκλεγεί με σταυρό από τη Νέα Δημοκρατία, πρώτης περιφέρειας, ο Ξοχοίδης, ναι, ο Πιερακάκης, άρα έχουν ενσωματωθεί πλήρως και εκεί. Συνεπώς, έχω την αίσθηση ότι ναι, μεν έχει ένα αντικειμενικό πρόβλημα στα δεξιά της η Νέα Δημοκρατία, με ένα κοινό το οποίο φαίνεται δύσκολα να μπορεί να γεφυρώσει το χάσμα, αλλά όχι σε σημείο που να την κλονίσει. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους δύο πρωθυπουργούς, είναι γεγονός. Κλείνω με αυτό. Είναι κλονισμός. Εννοώ να κλονίσει, εννοώ να καταρρεύσει. Δηλαδή, να χάσει εκλογές κτλ. Τώρα, για τους δύο πρωθυπουργούς, και κλείνω με αυτό, η αλήθεια είναι ότι οι πρώην πρωθυπουργοί γενικά απολαμβάνουν το προνόμιο να τοποθετούνται σποραδικά, με μη συστηματικό τρόπο, σε ζητήματα και να εκφράζουν απόψεις οι οποίες αποκλίνουν σε ένα βαθμό από την κομματική και κυβερνητική γραμμή. Ωστόσο, το να τοποθετούνται δημόσια με τρόπο συστηματικό και συχνό και να αντιπολιτεύονται εφόλης της ύλης στην κυβέρνηση, παράγοντας διαρκώς αρνητική δημοσιότητα, και αυτό αφορά κυρίως τον Αντώνη Σαμαρά, παρά τον Καραμαλή. Ο Καραμαλής δεν είναι βουλευτής, άλλωστε. Mm-hmm. Αλλά ο κύριος Σαμαράς είναι. Θα δημιουργήσει αργά ή γρήγορα κάποιο αντικειμενικό πρόβλημα στον Πρωθυπουργό. Έτσι. Μάλιστα. Θέλω να βάλουμε, σας παρακαλώ, μόνο μία άνω τελεία, γιατί θέλω να πάμε. Να πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ για λίγο και θα επιστρέψουμε αργότερα και σε τέτοιες δημοκρατίες, γιατί είναι η Γεωργία Σαδανάη, πολύ καλή μας συνάδελφος, και την ευχαριστώ πάρα πολύ που έτσι είναι στη σύνδεση και θα μπορέσει να μας βοηθήσει με το ρεπορτάζ που έχει από εκεί, που γνωρίζουμε πάντα ότι έχει πολύ καλό ρεπορτάζ, να μας πει τι έχουμε από την πολιτική γραμματεία, τι πληροφορίες υπάρχουν, τι κλίμα υπάρχει. Γεωργία μου, καλησπέρα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι. Καλησπέρα, που μας βοηθάς, Μάνο, καλησπέρα σε όλο το πάνελ. Τι έγινε σήμερα εκεί, Γεωργία? Να πω μόνο, θα μου επιτρέψει τον Νίκο, γιατί είμαστε μαζί στην εφημερίδα. Νίκο μου, η πολιτική γραμματεία θα συνεδριάζει μέχρι τα τέλη Ιουλίου. Πάνε οι άδειές μας. Εγώ ούτως ή άλλως 26, θα φύγω 27. Ναι. Δεν το αλλάζω με τίποτα. Ξαφνικά ο Κασελάκης, εκεί που είχε 6 μήνες να κάνει πολιτική γραμματεία. Γιατί το λες? Τώρα... δεν είναι μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ ακόμα. Πρέπει να ενοποιήσουμε το χώρο. Αλλά τώρα έβαλε δίκιο η Γεωργία. Ναι. Τρεις αλλεπάλληλες πολιτικές γραμματείες. Τώρα την άλλη εβδομάδα, ναι, και τέλος. Γεωργία, ήταν όντως ειρηνικό και ήσυχο το κλίμα στη συνεδρία της πολιτικής γραμματείας? Κοιτάξτε, ήταν ειρηνικός προς τους τόνους, ναι, και ιδιαίτερα ευγενές. Έως και μιλίχιο, θα σας έλεγα, σε επίπεδο ύφους, σε επίπεδο πολιτικής κριτικής και περιεχομένου, επρόκειτο περί σφυροκοπήματος. Mm-hmm. Για δηλαδή, πες, για όλα όσα δεν υπόθηκαν προεκλογικά και μετεκλογικά και σταχυολογώ. Αποτίμηση εκλογικού αποτελέσματος. Δεν βλέπουν όλοι το ποτήρι μισογεμάτο. Αρκετοί το βλέπουν μισοάδιο. Τα αίτια της ήττας. Η υπερπροβολή του Προέδρου και της δραστηριότητάς του. Η στρατηγική της καμπάνιας και ο τρόπος με τον οποίο αυτή υλοποιήθηκε.
Σας προσθέτω και τρόλ διαδίκτυο, δημοσιεύματα και ούτω καθεξής. Ήταν ένα μπουκέτο, θα έλεγα, με όλα τα άνθη του κακού για τον κύριο Κασελάκη, ο οποίος άκουγε πολύ προσεκτικά, λένε οι πληροφορίες. Ήταν πολύ ευγενής προς όσους τοποθετήθηκαν, αλλά ακόμη και πρόσωπα τα οποία δεν θα περίμενε κανείς να τοποθετηθούν αυστηρά στην κριτική τους, ήταν αυστηρά. Για παράδειγμα, ο κύριος Πολάκης, ο οποίος είναι διαρκής σύμμαχος ισοκομματικά του κύριου Κασελάκη, επανέλαβε όσα είχε πει το τελευταίο χρονικό διάστημα σχετικά με την υπερπροβολή, την επικοινωνιακή καμπάνια και την δραστηριότητα του Προέδρου, και αιχμές ακούστηκαν και από στελέχη τα οποία επίσης υποστηρίζουν τον κύριο Κασελάκη, όπως για παράδειγμα ο κύριος Νίκος Παπάς. Ναι. Άρα μπορεί να μην είχε τη σφοδρότητα η κριτική όλων όπως είχε τον 7. Σας θυμίζω ότι πρόκειται για 7 στελέχη της πολιτικής γραμματείας που συνυπογράφουν το κείμενο των 87. Οι 7 λοιπόν ήταν η προμετωπίδα, αλλά υπήρχαν και άλλοι που σιγοντάριζαν σε πιο χαλαρό ύφος και με πιο υπουργούς τόνους. Ναι. Τα άκουσε λοιπόν όλο ο κύριος Κασελάκης. Συγγνώμη, συγκεκόπτω, γιατί νομίζω ότι η πλευρά Κασελάκη... Αυτό το επιδίωξε σε ένα βαθμό. Γεωργιά, νομίζω ότι η πλευρά Κασελάκη λέει ότι δεν τέθηκε κάτι σε ψηφοφορία για να καταψηφίσουν. Με την πληροφορία ότι οι 7 καταψήφισαν. Δεν έγινε ψηφοφορία διανατάσσεως της χειρός. Ωραία. Αλλά καθής από τους 7 που τοποθετούνταν, αφού σταχυολογούσε τα σημεία στα οποία διαφωνούσε, υπήρξαν στάσεις και διαφωνίες σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στο τέλος δήλωνε ότι για αυτούς τους λόγους εγώ καταψηφίζω το κείμενο ή αντιτίθεμαι στο κείμενο. Ωραία. Και νομίζω ότι λίγο σημασία έχει αν σήκωσαν το χέρι ή καταψήφισαν προφορικά. Κυρίως σημασία έχει στα όσα ακούστηκαν. Mm-hmm. Γιατί ήταν η πρώτη φορά, όπως και είπε και ο Νίκος, μετά από πάρα πολλούς μήνες που συνεδρίασε το καθοδηγητικό όργανο και ακούστηκαν όλα ανοιχτά και κατά κάποιους και αρκετά ομά. Ναι. Γιατί υπάρχει πολύ συσσωρευμένη ένταση, γιατί νομίζω ότι η πλευρά Κασελάκη χρησιμοποιεί στη συγκεκριμένη συνεδρίαση, γι' αυτό ήταν πουμαρό συνεδρίαση, 7 ώρες και, για να εκτονωθούν μερικώς τα πάθη, ώστε να έχει μια γραμμή άμυνας για τα όσα θα υποθούν στην Κεντρική Επιτροπή. Αρκεί να σας πω ότι ήταν 16 μέλη παρόντα και ο συσχετισμός ήταν 9 υπέρ του κυρίου Κασελάκη και 7 υπέρ των διαφωνούντων. Τα πράγματα λοιπόν ήταν αρκετά κοντά, αν σημειώσει κανείς ότι έλειπε και ο Αλέκος Φλαμπουρά, ο οποίος ασθενή, και η κυρία Μαρία Κουβέλη και άλλα μέλη. Άρα ήταν ένα πρώτο κραστές το σημερινό. Το γεγονός ότι η πλειοψηφία και διηγεσία έδειξε διάθεση να ακούσει καταγράφεται στα θετικά. Απ' την άλλη, ωστόσο, όσα συνέβησαν και όσα υπόθηκαν και προεκλογικά και μετακλογικά δεν παραγράφονται για αυτούς που διαφωνούν. Μάλιστα. Αν με ρωτήσει να ακούστηκε το όνομα του Αλέξη Τσίπρα, ελάχιστα και νομίζω και επίτηδες. Α, ναι, για να μην γίνει πάλι στόχος, δεν ξέρω τι θα γίνει. Αυτή η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής καταγράφεται ως θετικό ότι ακούστηκαν οι άλλες απόψεις, κάτι που είχαμε να δούμε καιρό στο ΣΥΡΙΖΑ, στα όργανα εννοώ, γιατί ακόμη και στις συνεδρίες της κοινοβουλευτικής ομάδας ο κύριος Κασελάκης πήγε, μίλησε, έφυγε. Μάλλον του είπαν σήμερα ότι αν δεν θα τα λέμε στα όργανα, θα τα λέμε στα κανάλια. Α, το υπόθηκε. Μάλιστα. Οπότε, κοιτάξτε να δεις. Εδώ και το πείδημα. Κοιτάξτε να δεις, το ρεπορτάζ της Γεωργίας είναι πληρέστατο. Ναι. Έτσι. Δεύτερο, για ό,τι αφορά τον Τσίπρα, ο οποίος έφυγε σήμερα το απόγευμα και πάει στη Μασσαλία. Εγώ μίλησα μαζί του. Δεν είναι της άποψης ότι πρέπει να πάνε σε ρήξη, ούτε πρόκειται ο Τσίπρας να αντιπαρατεθεί με τον Κασελάκη όσες προκλήσεις και αν κάνει. Και αυτή την οδηγία έχει δώσει και σε όσους παραμένουν, ας το πούμε, πιστοί σε αυτόν. Αλλά σου λέει, ξέρεις, έχουν όλοι και τα θέματα της αξιοπρέπειάς τους. Γιατί ο Κασελάκης, αυτό το οποίο έκανε και σήμερα, η κριτική που ασκήθηκε από τους 7 ήταν σφοδρότατη και ήταν εφόλης της ύλης. Τώρα, αμιγός πολιτική όμως. Σφοδρότατη. Ναι. Και στην Κεντρική Επιτροπή θα είναι πιο έντονα τα πράγματα. Εδώ θέλω να ρωτήσω τη Γεωργία. Γεωργία, αυτό σημαίνει ότι εντάξει, εκτονωθήκαμε, τα είπαμε και τέλος. Τι σημαίνει για την συνδυασία της Κεντρικής Επιτροπής? Είναι, δηλαδή, αυτό που λέμε... Δεν σημαίνει ότι εκτονωθήκαμε, συμφωνώ με τον Νίκο. Εντάξει, ήταν ένα πρώτο βήμα καλής θέλησης από πλευράς Κασελάκη σε σχέση με το γεγονός ότι είχαμε ανυπαρξία κομματικού και θεσμικού διαλόγου ισοκομματικά.
Απ' την άλλη, ωστόσο, υπάρχει ένα έλλειμμα εμπιστοσύνης και ένα θέμα αξιοπρέπειας. Αυτό το έλλειμμα εμπιστοσύνης προφανώς και δεν μπορεί να κερδιθεί σε μία συνεδρίαση. Mm-hmm. Θα πρέπει δηλαδή να δείξει δείγματα καλής θέλησης πλευρά Κασελάκη, όχι αναγκαστικά στο σκληρό πολιτικό περιεχόμενο, γιατί μία από τις ειδήσεις σήμερα είναι ότι αποφάσισαν μία επιτροπή η οποία θα συζητήσει για τις καταστατικές αλλαγές. Αυτά λοιπόν τα οποία είτε ο κύριος Κασελάκης αναρτήσει του περιγράφει, είτε θρυλούνται αλλαγές οργάνων, καταργήσεις ονόματος, λειτουργίας, δημοψηφίσματα κτλ. Δεν συζητήθηκαν σήμερα. Και το ενδιαφέρον έχει σήμερα ότι σε αυτή την επιτροπή συμμετέχουν και στελέχη των 7. Mm-hmm. Δεν έριξαν λοιπόν τις γέφυρες με την πλευρά Κασελάκη ως δείγμα καλής θέλησης από την άλλη πλευρά. Όμως θα απαιτηθεί χρόνος και αρκετός κόπος, καταλαβαίνω, από πλευράς του Προέδρου προκειμένου να ανακτηθεί αυτό το έλλειμμα εμπιστοσύνης. Mm-hmm. Πολλό δε μάλλον όταν στην Κεντρική Επιτροπή, ξέρετε πολύ καλά, και ο Νίκος και οι υπόλοιποι στο πάνελ, ότι οξύνονται τα πνεύματα, είναι πάρα πολύ παρόντες στην αίθουσα, είναι πολλές φορές και χαρακτήρα γηπαιδικού και οπαδικού. Εγώ αναρωτιέμαι πραγματικά, Γεωργία, διαδικασίες και κανείς δεν ξέρει πώς εξελιχθούν. Αναρωτιέμαι πραγματικά αν μπορεί να ξανακολλήσει το γυαλί. Γιατί όλο αυτό το ακούω, αλλά δεν ξέρω αν μπορεί να ξανακολλήσει το γυαλί σε σχέση με όλους οι οποίοι έχουν εκφράσει δομικές διαφωνίες με τον κύριο Κασελάκη, δηλαδή που το πρόβλημά τους δεν είναι απλώς να συνεδριάσει ένα όργανο ή να έχουν να ακούγεται η φωνή τους περισσότερο, είναι, έχει επέλθει η απόλυτη ρήξη και αναρωτιέμαι πού θα πάει και πώς θα κινηθεί όλη αυτή η διαδικασία. Εντάξει, είναι πολύ ευλογός ο προβληματισμός σου, Μάνο, όμως η πλευρά των 87 το προηγούμενο διάστημα μετά τη δημοσιοποίηση του κειμένου τους είπε ότι δεν τίθεται θέμα αλλαγής ηγεσίας ή ρήξης, τίθεται θέμα αλλαγής λειτουργίας στην καθημερινότητα του κόμματος. Ναι. Άρα η Φρουρά, για να το πω σχηματικά, δεν θέλει τη ρήξη. Ναι. Από την άλλη, ωστόσο, και ο κύριος Κασελάκης θα πρέπει να δείξει ότι δεν είναι αυτός που τορπιλίζει το κλίμα. Δεν θέλει να χρεωθεί τη ρήξη. Σήμερα... Όλοι. Ναι. Ναι, μα Γεωργία μου, συγγνώμη, ολοκλήρωσα. Σήμερα ήταν πιο συγκαταβατικός, δεν θύμιζε ούτε σε επίπεδο ύφους, ούτε σε επίπεδο διατύπωση, ούτε σε επίπεδο πολιτικού περιεχομένου τις αναρτήσεις εξ Αμερικής. Αλλά τα αμερικανικά posts, έτσι όπως πλέον περιγράφονται στην ιδιόλεκτο του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έχουμε φτάσει και σε αυτό το επίπεδο, δεν παραγράφονται με τη μία συνεδρίαση. Αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο εκπέμπεται από όλες τις κατευθύνσεις. Μάλιστα. Μαρία. Εκείνοι που μιλούν για αλλαγή λειτουργίας του κόμματος αναπολούν τις μέρες Τσίπρα ή έχουν κάτι άλλο στο μυαλό τους να προτείνουν? Νομίζω ότι η Μαρία έχει περισσότερο να κάνει με αυτό που είπε ο Νίκος, με την αξιοπρέπειά τους και την έξωθεν καλή μαρτυρία του κόμματος. Δηλαδή αυτός ο απόλυτος ευνηδιασμός, όπου ο πρόεδρος επικοινωνεί με τα κορυφαία στελέχη, με τα μέλη του κόμματος και την κοινωνία με τον ίδιο τρόπο, με τοπικά από μία ανάρτηση, κάποιους όπως το περιγράφουν του σόκαρε κιόλας. Και είναι και το δίκαιο. Άρα το φέρεστε του πρόεδρου, είναι όχι η λειτουργία του κόμματος. Ναι, το εντάσσουν σε μια συλλογική λειτουργία. Δηλαδή, απουσιάζει από τη μία ο εσωκομματικός διάλογος, ο προγραμματικός λόγος, η κανονική κομματική λειτουργία και από την άλλη αντιμετωπίζουν αυτά τα φαινόμενα. Υπάρχει αυτό δεν αντιλαμβάνομαι. Τι θεωρούν κανονικότητα? Θεωρούν κανονικότητα την εποχή Τσίπρα? Κάπου ενδιάμεσα, Μαρία. Κάπου ενδιάμεσα. Δεν νομίζω ότι κανείς θέλει να γυρίσει στο παρελθόν. Αν ήθελε να γυρίσουν, θα είχαν φύγει. Πάντως το έχουν πολλές ευκαιρίες το τελευταίο διάστημα. Νομίζω ότι δίνουν και επίστοση χρόνου και μια ευκαιρία στον κύριο Κασελάκη να γεφυρώσει το χάσμα. Πάντως επί Τσίπρα το κόμμα του λειτουργούσε. Και λειτουργούσε καθημερινά. Με τον καφέ που είχαν, με την πολιτική γραμματεία κάθε δεύτερη εβδομάδα, με τις κεντρικές επιτροπές, με τα όργανα, με την κοινοβουλευτική ομάδα, λειτουργούσαν. Το πρόβλημα, Μαρία. Αυτό ρωτάω. Αν είναι... απολύουν τη λειτουργία Τσίπρα, αν σκέφτονται κάτι άλλο. Όχι, σαφώς και τότε λειτουργούσαν τα όργανα. Ή περιμένουν τις εκλογές. Τώρα δεν λειτουργούν τα όργανα για να βάλουν τις απόψεις τους. Αλλά να ξέρετε ότι στην Κεντρική Επιτροπή θα είναι σφοδρή η σύγκρουση και στο καταστατικό συνέδριο εκεί ενδεχομένως θα έχουμε και. Ενδεχομένως και νέα διάσπαση. Αυτό το οποίο θα γίνει τώρα είναι θα το προσπαθήσουν να πληρώσουν τον Κασελάκη με το ίδιο νόμισμα. Να του πούνε. Εγώ καταλαβαίνω από αυτά που τους τρέχουν. Μισό λεπτό, Λάμπρο. Τρέχουν, μήπως το κάνουν νωρίτερα από το Πασόκ, μήπως το πάνε τέλη Σεπτέμβρη. Εκεί είναι άλλη ιστορία, ναι. Άλλη τέτοια. Ναι. Θα του πούνε λοιπόν, οκ, okay, θες αδιαμεσολάβητα. Αυτό δεν λέει ο Κασελάκης. Η βάση, να αποφασίζει η βάση. Λοιπόν, για το θέμα του καταστατικού συνεδρίου. Ποιες καταστάσεις, ποιες αλλαγές. Δεν θα αποφασίσεις εσύ ή εμείς η βάση. Για το θέμα των συνεργασιών. Δεν θα αποφασίσεις εσύ το δημοψήφισμα. Το
καταφυγή στη βάση. Σε όλα τα μεγάλα θέματα στα οποία υπάρχουν διαφωνίες, η αντιπρόταση η οποία θα γίνει είναι να προσφύγουμε με δημοψηφίσματα στη βάση, αδιαμεσολάβητα, όπως εσύ λες, κλπ. Αυτό θα γίνει στην Κεντρική Επιτροπή. Εκεί θα φτιαχτούν μειοψηφίες και πλειοψηφίες. Βεβαίως είναι μια κολοβή Κεντρική Επιτροπή, γιατί 110 περίπου μέλη δεν υπάρχουν και έχουν αντικατασταθεί ορισμένα μάλιστα και με πρόσωπα τα οποία περισσότερο θα είναι χουλιγκάνοι παρά πολιτικά στελέχη. Δηλαδή, αν σκεφτούμε 60-66 φύγανε με τη Νέα Αριστερά, καμιά πενινταριά έχουν υποβάλει παραιτήσεις και είναι κι άλλοι ακόμη που δεν θέλουν να πάνε. Νομίζω ότι αν δεν υπήρχε η στήριξη του Νίκου Παπά, ο κύριος Κασελάκης δεν θα είχε πλειοψηφία στην Κεντρική Επιτροπή. Τώρα, μαζί με την στήριξη που του παρέχει ο Παπάς, παρότι ο Παπάς προσπαθεί και το άσκησε και αυτός κριτική σήμερα, ειδικά στα θέματα των απολύσεων του Θεοχαρόπουλου κλπ. Νομίζω ότι θα είναι μια Κεντρική Επιτροπή, γι' αυτό τη βάλαν το Σάββατο, αν δουν ότι δεν βγαίνει, να το κάνουν και Κυριακή, παρότι ο Κασελάκης λέει όχι. Έλα, Λαμπρό. Εγώ καταλαβαίνω από αυτά που λέει η Γεωργία ότι παίζεται και ένα blame game. Δεν θέλουν να χρεωθούν οι ίδιοι τη ρήξη. Επειδή από τη στιγμή που ανέλαβε ο κύριος Κασελάκης, το καθαρίζει σαν γκρεμμύδι το κόμμα και φεύγει κομμάτι-κομμάτι και του εξωθεί, δεν θέλουν να χρεωθούν. Γιατί αυτό που του είπαν, αυτό που λέει η Γεωργία, είναι σαν τηλεσίγραφο. Θα το κάνει, αν δεν το κάνει, τι θα παραμείνουν. Αν δεν το κάνει, δηλαδή αν του αγνοήσει και συνεχίσει να λειτουργεί όπως λειτουργεί, τι θα γίνει, θα παραμείνουν. Δύσκολο. Ναι. Και το θέμα πάντως είναι ότι δεν είναι η εικόνα αυτή. Θέλω, Γεωργία, να σε ρωτήσω. Αν έχεις κάποια πληροφόρηση σε σχέση με την Αυγή, τι υπόθηκε και τι θέλω να δούμε πριν μας πεις και το βίντεο της εισόδου του κύριου Κασελάκη στη συνεδρία της Πολιτικής Γραμματείας, όπου εκεί τον περίμεναν εργαζόμενοι της Αυγής. Για πάμε να το δούμε. Σου ζητήσαμε να έρθεις να μας βρεις από την πρώτη μέρα που εκλέχτηκες. Έχεις έρθει στην Αυγή και στο Κόκκινο μόνο για συνέντευξη. Δεν έχεις έρθει να μας δεις. Πήρες μια απόφαση για κλείσιμο του καθημερινού από την Αμερική και ακόμα και σήμερα, μετά από τόσο καιρό, δεν έχεις έρθει να συναντήσεις τους εργαζόμενους. Και μέχρι σήμερα που μιλάμε απλήρωτοι, δεν έχει έρθει ένας από εσάς να μας πει την επόμενη μέρα και να μας εξηγήσει πολιτικά, οικονομικά αυτήν την απόφαση. Είμαστε πάρα πολύ δυσαρεστημένοι. Είναι το πρώτο μήνυμα που έλαβες όταν εκλέχτηκες. Από τον Νίκο το Μορφωνιά έλαβες το πρώτο μήνυμα που σε ευχόμασταν καλή θητεία και ζητούσαμε να μας δεις. Και έχουμε Ιούλιο του 24 και δεν έχεις έρθει να βρεθείς μαζί μας. Και κλείνεις το καθημερινό φύλλο της Αυγής από απόσταση, με αυτόν τον τρόπο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Σε ευχαριστώ που το αναγνωρίζεις έστω και αυτό. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τα χρήματα να πληρώνουμε την εκτύπωση του καθημερινού φύλλου. Είμαστε εδώ και είμαι εδώ στο υπόσχομαι για να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Εντάξει. Λοιπόν, μέα κούλπα εάν δεν είχαμε συζήτηση πριν. Δεν ξέρω τι έχω συζητήσει με τις διευθύνσεις, έχω προσπαθεί να βρούμε... Με εμάς δεν έχεις συζητήσει. Κατανοητό. Βλέπεις που λιδωρείται η εφημερίδα. Ποτέ δεν είχε η Αυγή κλειστά δωμάτια και εμπορικές υπόλοιπες. Ξέρω ότι η Αυγή δεν είχε. Άλλο η Αυγή, άλλο ο μέτοχος. Κατανοητό. Δεν θα συζητήσουμε. Λοιπόν, θα επιθυμούσατε κάποια στιγμή σήμερα να συζητήσουμε. Στέφανε, ναι, και αύριο θέλουμε η Αυγή να είναι στα περίπτερα. Αδίκως κάνουμε αντίστροφη μέτρηση κάθε φορά. Έτσι μιλάτε πάνω στο βίντεο, την ώρα του βίντεο, αφού έχουμε βγει αέρα. Τα πιο ωραία τα λέει αφελέ και στο διάλειμμα. Στο διάλειμμα, πάλι. Να κάνεις μια παρασκευή. Μην με δίνετε όμως. Είναι κάτι, είπε κάτι ωραίο ο διευθυντής, ο κύριος Λέκα από το Κουντρόπουλο. Το ύφος πάντως, γιατί θέλω να το σχολιάσω, το ύφος του κυρίου Κασελάκη, που ήταν, φαντάζομαι ότι είχε το ίδιο ύφος και εντός της πολιτικής γραμματείας, τα ακούω όλα, δεν αντιδρώ, είμαι απόλυτα ήρεμος, δεν κάνω σοου. Είναι το ύφος, να το πω όμως, ναι, είναι το ύφος είναι όταν σε μαλώνει, όταν είμαστε μικρότερες, σε μαλώνει η μάνα σου και κάνεις ό,τι ακούς. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, πάντως δεν έχει ξαναυπάρξει σε πολιτικό όργανο κάποιος πρόεδρος ο οποίος να λέει ήταν μια ευγενική συζήτηση. Μάλιστα. Έλα, Γεωργία, να μας πεις, συζητήθηκε το θέμα της Αυγής καθόλου εντός. Λοιπόν, συζητήθηκε σε πολλά επίπεδα, γιατί κάποια στελέχη το έθεσαν στις τοποθετήσεις τους αναφορικά με τον ξαφνικό θάνατο. Θεώρησαν ότι δεν ήταν πρέπον να ενημερωθούν οι εργαζόμενοι με αυτόν τον τρόπο, όποια και αν ήταν η απόφαση, σε ηθικό επίπεδο καθαρά.
Ο κύριος Κασελάκης, αφού είδαμε τα πλάνα και τους διαλόγους, προσκάλεσε, όπως είδατε, τους εργαζόμενους να συναντηθεί μαζί τους. Όπερ και γένετο, στο τέλος της πολιτικής γραμματείας, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα, ο ίδιος με μέλη της πολιτικής γραμματείας δέχτηκε εξαμελή αντιπροσωπεία των εργαζόμενων και εκεί υπήρξε μια πρώτη κουβέντα. Λέω πρώτη, γιατί αύριο το πρωί ο κύριος Κασελάκης θα πάει στα γραφεία της Αυγής. Ναι. Και συνοδεία μάλιστα μελών της πολιτικής γραμματείας για να συζητήσουν εκτενέστερα. Τώρα, πολλά ακούστηκαν. Ας πούμε, ακούστηκε ένα μοντέλο να αποπληρωθούν τα χρέη της Αυγής και να υπάρξει στη συνέχεια αυτοδιαχείριση του φύλου από τους εργαζόμενους. Ακούστηκε μια άλλη ιδέα να υπάρξει τονωτική ένεση και να συνεχίσει. Επίσης, αυτό που έχει σημασία και να τονίσουμε είναι ότι ο κ. Κασελάκης δεσμεύτηκε και on camera και στους εργαζόμενους ότι δεν θα υπάρξει απόλυση. Ναι. Αυτό είναι ένα πρώτο στοιχείο που ανακουφίζει στους εργαζόμενους. Ναι. Την επόμενη Δευτέρα αναμένεται η Κουμουνδούρου να παρουσιάσει στους εργαζόμενους το πλάνο λειτουργίας, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει το προσωπικό, το οποίο είναι πλεονάζον από τη στιγμή που δεν κυκλοφορεί το καθημερινό φύλλο. Μιλάμε για περίπου 10 για 50 με συγχωρείτε συντάκτες. Πάντως, κυρία Σαδανά, επιτρέψτε μου να σας πω, να ρωτήσω το εξής. Όταν λέμε απόλυση, καμία απόλυση δημοσιογράφου. Δεν μιλούν για τις απολύσεις του τεχνικού προσωπικού, γιατί εκεί έχει ήδη γίνει συζήτηση και έχουν ήδη αποφασιστεί απολύσεις. Ναι, ναι. Έτσι, δηλαδή, εγώ μιλάω για δημοσιογράφους. Ναι, δηλαδή, οι τεχνικοί είναι κατώτερης κατηγορίας άνθρωποι σε σχέση με τους δημοσιογράφους. Αυτοί μπορούν να απολυθούν στην Αυγή και έχουν αξία μόνο οι δημοσιογράφοι της Αυγής που δεν θα απολυθούν. Και, εν πάση περιπτώσει, εγώ ως παρατηρητής και ως πολίτης θυμάμαι. Ο ΣΥΡΙΖΑ όταν είχε κοινωνική ευαισθησία και είχε κλείσει τότε, είχε αλλάξει το καθεστώς της ΕΡΤ και από ΕΡΤ έγινε ΝΕΡΙΤ και δημόσια τηλεόραση κτλ. Χωρίς να απολυθούν τότε εργαζόμενοι, είχε ξεσηκωθεί το σύμπαν. Είχαν στήσει εκεί τραπεζάκια, είχαν κάνει εκδηλώσεις στο Σύνταγμα. Και σήμερα που απολύονται επί της ουσίας συνάδελφοί τους, σύντροφοί τους που είναι στο ίδιο, στο διπλανό τραπέζι, δεν ενδιαφέρει κανέναν πέραν των ανθρώπων που βάλαν ένα πανό. Για δημόσιο μέσο μιλάς. Απεργούν. Ωραία, πάμε σε ιδιωτικό μέσο. Όταν έκλεισε, για παράδειγμα, η ελευθεροτυπία. Πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε ξεσηκώσει τον κόσμο για τα δικαιώματα των εργαζομένων. Mm-hmm. Το είχε κάνει. Τώρα εδώ, γιατί δεν υπάρχει αυτή η ευαισθησία της αριστεράς? Είναι μονοδιάστατη η ευαισθησία της αριστεράς? Δηλαδή, όταν εμείς απολύουμε τους δικούς μας, έχουμε δικαίωμα να το κάνουμε ηθικό, ενώ να απολύονται από ένα ιδιωτικό μέσο οι εργαζόμενοι, είναι διαφορετική. Κυρίου Κασελάκη, λες. Ναι. Όποιου κόμματος. Γιατί είναι αριστερά, διαφορετική η εργαζόμενη. Και τα άλλα κόμματα. Είναι απέναντι. Είδες κανέναν του ΚΚΕ εδώ να έρθει να διαδηλώσει υπέρ των συντρόφων του ΣΥΡΙΖΑ? Εγώ δεν είδα πάντα. Εγώ πάντα στεκόμαι και σε αυτό που είπε και ο πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου, ο κ. Βερβεσός, ότι στο εργατικό δίκαιο δεν γίνεται να κλείσει μια επιχείρηση χωρίς να απολύσει τους εργαζόμενους. Δηλαδή, ενώ ότι. Τι πάει να πει αυτό, δεν το καταλαβαίνω τώρα. Εγώ δεν το έχω αντιληφθεί. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, και οι εργαζόμενοι, αν μου επιτρέπετε, γιατί εμείς είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε εκτενώς σήμερα μαζί τους, έχουν αυτό το φόβο. Δηλαδή, δεν έχουν πιστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό ότι αυτό το μέτρο δεν θα είναι προσωρινό και τους επόμενους μήνες, λόγω του σχεδίου βιωσιμότητας ή όποιας αναδιάρθρωση υπάρξει, θα είναι διασφαλισμένες και οι θέσεις εργασίας. Για το λόγο αυτό θα είναι παρόντες και στη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο το πρωί. Με τον ίδιο τρόπο θα πραγματοποιήσουν μια παράσταση διαμαρτυρίας προκειμένου να ενημερώσουν και τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Στο ενδιάμεσο πώς θα πληρώνονται? Για το τι στο ενδιάμεσο θα πληρώνονται. Τους οφείλουν το μισθό τον τρέχοντα του Ιουνίου και 10 μισθούς δεδουλευμένα από παλιότερα έτη. Είναι περίπου 350.000. Ο οποίο οι 10 μισθοί προφανώς δεν είναι του κύριου Κασελάκη χρέη. Πώς? Τους οφείλονται και ασφαλιστικές φορές. Ναι, ναι, προφανώς. Και ασφαλιστικές φορές. Δεν νομίζω. Ασφαλιστικές φορές, άμα οφείλονται ασφαλιστικές φορές. Δεν νομίζω. Τουλάχιστον αυτό ο οικονομικός υπεύθυνος θα το έχει ρυθμίσει. Τώρα, για ό,τι αφορά την Αυγή. Νομίζω ότι. Για ό,τι αφορά την Αυγή. Για να το απαντήσω αυτό. Για τις ασφαλιστικές φορές των κομματικών μέσων, νομίζω ότι έχει γίνει ρύθμιση ειδική, η οποία τρέχει και ήταν και μία από τις ρυθμίσεις που έπρεπε να πληρωθούν την προηγούμενη εβδομάδα. Αν ήταν μια απλή επιχείρηση, θα του είχαν κλείσει φυλακή όλοι. Την Αυγή, να κλείσουμε το κύκλο αυτό. Έχουν μια κουβέντα, Νίκο, και να κλείσουμε αυτό. Για την Αυγή, αυτό που του είπε ο Κασελάκης, λέει δύο πράγματα θα συμβούν. Ή θα το δώσουμε σε έναν ιδιώτη με τα βάρη που έχει η εταιρεία, τα χρέη κλπ.
Αλίμονο, οι ιδιώτες ψάχνουν να βρουν ναι, ναι, με βάρη. Αυτό, ναι. Γιατί με πήραν και μου λένε το και το. Ψάχνουμε έναν ιδιώτη να πάρει την αυγή με τα βάρη. Πρόκληση. Με ναι. τα βάρη. Αρθούνε, θα και χωρίς να πωλήσει δημοσιογράφου. Για μια επιχείρηση μέχρι να πάρουν. Ένα λοιπόν. Ή του λέει θα βρούμε ένα ιδιώτη να το δώσουμε με τα βάρη αυτά. Ναι. Ή χωρίς τα βάρη να την αναλάβετε εσείς. Mm-hmm. Καθαρή. Στο διαχείριση. Ναι, καθαρή την εταιρεία. Τέσσερα Καρντέλη. Καθαρή την εταιρεία. Χάιλο Μάρκοβιτς. Ναι, ναι, καθαρή την εταιρεία. Λάβει όχι, όχι, άστα τώρα, άστα αυτά δεν είναι. Εσύ τα ξέρεις αυτά. Δεν είναι έτσι. Εγώ έκανα. Αν τα ξέρεις, δεν πάμε. Ρε, έκανα μεταπτυχιακό πάνω σε αυτό. Στα αυτοδιαχείριση. Αυτοδιαχείριση και μέσα γύρω. Αν είσαι σύμβουλο στο Κασελάκι, θα κάνει το διαχείριση. Με τώρα, σταμάτα να ολοκληρώσω το ρεπορτάζ. Με συγχωρείτε. Δεύτερον, εδώ υπάρχει και μία αντίφαση. Για να τα δώσει έναν ιδιώτη με τα βάρη ή χωρίς βάρη να τα πάρουν οι εργαζόμενοι, πάει να πει ότι και το κυριακάτοικο της Αυγής που έλεγε, ότι και αυτό είναι στον αέρα. Ναι. Γιατί δεν μπορεί να τους δώσει το ημερήσιο φύλλο χωρίς το κυριακάτοικο. Αυτός λέει ότι το κυριακάτοικο συνεχίζεται κανονικά, οι υπόλοιποι που είστε στο ημερήσιο θα πάτε στο ηλεκτρονικό μέσο και πάει λέγοντας. Λοιπόν, σε αυτό που λες Νίκο, στις επιχειρήσεις αξία έχει η μπράντα. Το όνομα της Αυγής. Όλο το άλλο είναι βάρος. Το παίρνεις. Όχι, αλλά, το δεν παίρνεις. Μπορεί, αλλά δεν μπορεί να το διασπάσεις. Εγώ θα ψάξω να βρω όπως λοιπόν σωστά ένα λες, όπως να σωστά λες, δεν μπορείς να το σπάσεις σε Αυγή και Αυγή της Κυριακής. Όπως πολύ σωστά λες. Δηλαδή δεν μπορεί το ένα μπορεί. Να λειτουργεί να συνεχίσει και το άλλο να το δώσει στον ιδιώτη μόνο τα βάρη. Ρε εσύ, γι' αυτό όταν με πήραν εμένα, τους λέω παιδιά του κυριακάτοικο, λέει, α, λέω εντάξει, αφήστε το. Τώρα άμα θέλετε να σας πω τι θα κοστίσει, αν το πάρετε χωρίς βάρη, πόσο θα κάνει το χαρτί και η εκτύπωση, από ό,τι καταλαβαίνω, η εκτύπωση με τα φύλλα που πουλάει θα είναι κανένα 600 κάθε φορά. Ναι. Από εδώ, από εκεί βρήκαμε ότι για να είναι βιώσιμο χωρίς βάρη πρέπει τουλάχιστον από διαφήμιση να τους φέρει ο Μουρούτης κανένα 800 χιλιάρικα. Γιατί από την κυκλοφορία δεν θα βγαίνει. Ναι. Αναγνώστες τι θα τους φέρει. Η αυτό διαφήμιση λέμε. Πάει εκεί που έχει κοινό. Αυτό που έχει αναγνώστες. Αυτό αν λέμε. Έχει αναγνώστες, θα έχει και διαφήμιση. Αυτό λέμε. Τη στιγμή που με δεν έχει αναγνώστες. Πες ότι θα βρούμε τα 400, ρε Γιώργο, και να ανεβάσουμε και από 1000 τόσα να τα πάμε 2-3.000. Δεν βγαίνει όμως το project. Αυτό είναι κομματικό έντυπο. Θα πρέπει να αποφασίσει ο Κασελάκης όταν ήρθε και ανέλαβε και την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Θα πρέπει τα στελέχη, μια τριάδα τετράδα συνδρομή. Που κουβεντιάσανε μαζί του, ο Παπάς, ο Πολάκης, ο Γιώργος ο Τσίπρας, να πούνε τι ακριβώς τους είπε ο κύριος Κασελάκης για τα χρήματα που μπορούν να εξασφαλιστούν για τον ΣΥΡΙΖΑ με την ηγεσία του. Θα πρέπει κάποια στιγμή να υποθούν τα πράγματα όπως έχουν. Και μένω εδώ. Γεωργία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ που μας έδωσες κάτω από στην κοτό, με όλες τις πληροφορίες. Βεβαίως. Εγώ μόνο να προσθέσω μια τελευταία πινελιά, γιατί καταλαβαίνω ότι η Αυγή θα γίνει μήλον το Σέριδος. Να πω ότι βάλτε στο budget, Νίκο, και άλλοι αγαπητοί στο πάνελ, ότι ένα από τα βασικά προβλήματα που έχει η Αυγή σήμερα είναι το γεγονός ότι είναι υπέρογγες για τα δεδομένα του ΣΥΡΙΖΑ η αποζημίωση που πρέπει να καταβάλει όσο θέλει να πωλήσει. Έτσι. Γιατί είναι εργαζόμενοι δεκαετιών. Αν ενδιαφέρονται πάντως για εργατολόγο, να του το πείτε, θα το αναλάβω δωρεάν. Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία. Δωρεάν θα αναλάβεις. Δωρεάν θα αναλάβεις. Όπως καταλαβαίνεις, Γεωργία, μου, το Σάββατο πάρα πολύ για το, έχεις για πολύ δουλειά. Ειλικρινά, μας έδωσες, μας βοήθησες πολύ στην κουβέντα. Και τώρα, πριν πάμε στο ΠΑΣΟΚ, θα ήθελα να δούμε την δημοσκόπηση αυτή που παρουσιάστηκε, η δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΜΕΓΑ. Να δούμε και τη σύνδεση, τι γίνεται, τι καταγράφεται, όχι μόνο για την κεντροαριστερά, για το ΣΥΡΙΖΑ, για το ΠΑΣΟΚ, τι καταγράφεται και για τη Νέα Δημοκρατία. Πάμε να δούμε λοιπόν μερικές από τις κάρτες της δημοσκόπησης αυτής και φυσικά το λόγο έχει η κυρία Καρακλιούμη. Λοιπόν, εδώ έχουμε. Εδώ είναι πρόθεση ψήφου βουλευτικών εκλογών. Η πάνω σειρά είναι ο Ιανουάριος, γιατί μετά τον Ιανουάριο άρχισαν να μετρούν για ευρωεκλογές. Οπότε η σύγκριση θα γίνει μοιραία με ένα εξάμηνο πριν. Η πρόθεση ψήφου σήμερα διαμορφώνεται στο 24,4% για τη Νέα Δημοκρατία, 11,1% για το ΣΥΡΙΖΑ, 10,3% για το ΠΑΣΟΚ, 7,9% για το ΚΚΕ, 0,8% για τους Σπαρτιάτες, 7,4% για την Ελληνική Λύση, 4,6% η Πλεύση Ελευθερίας, 2,4% η Νίκη, 2,3% η Νέα Αριστερά, 2,5% η Φωνή Λογικής, 2,6% η Μέρα 25. Τα υπόλοιπα κόμματα 3,9%, Άκυρο Λευκό 2,9%, 7,1% δηλώνουν ότι δεν θα ψηφίσει, 12,1% ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμα τι θα κάνει
και 2,4% αρνήθηκε να απαντήσει στην ερώτηση. Νομίζω ότι το μείζον είναι να δούμε το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο είναι κατά 3,8 μονάδες χαμηλότερο σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2024. Γιατί έχει βάλει το 24 μέτρο ανάλυση, να το διευκρινίσουμε. Τον Ιανουάριο είπαμε, ναι, γιατί είναι η τελευταία φορά που έκανε καταγραφή βουλευτικών εκλογών. Ο Χασελάκης είναι πιο ψηλά. Ναι. Και το Πασόκ είναι για βουλευτικές. Ελάτε να δούμε και την εκτίμηση για να πάμε μετά στα σχόλια, να έχουμε τα σχόλια. Εκτίμηση λοιπόν, Μαρία. Εκτίμηση ψήφου, απλώς να πούμε ότι πάνω σειρά που βλέπουμε είναι το πραγματικό αποτέλεσμα των ευρωεκλογών που πήραμε την 9η Ιουνίου. Άλιστα. Εκτίμηση ψήφου λοιπόν και στην κάτω σειρά ο Ιανουάριος είναι η αντίστοιχη εκτίμηση του Ιανουαρίου. 30,4% είναι Δημοκρατία, 13,8% ΣΥΡΙΖΑ, 12,9% το ΠΑΣΟΚ, 9,9% το Κομμουνιστικό Κόμμα, 1,1% Σπαρτιάτες, 9,2% Ελληνική Λύση, 5,7% η Πλεύση Ελευθερίας, 3% η Νίκη, 2,8% η Αριστερά, 3,1% η Φωνή Λογικής, 3,2% η Μέρα 25, 1% ο Κόσμος. Τώρα αυτό δεν ξέρω, γιατί δεν ξέρω αν το κόμμα του κ. Κόκαλη θα είναι και για εθνικές εκλογές και όχι μόνο για ευρωεκλογές. Ναι. 3,9% τα υπόλοιπα. Μάλιστα. 10 κομματική βουλή. Για να διαβάζω καλά. Για δούμε. Αν μετράω καλά, 10 κομματική. Πάμε λοιπόν στα σχολεία. Ένα πρώτο σχόλιο, Μαρία. 10 είναι τα κόμματα. Ότι τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών λίγο πολύ έχουν υποδηλώσει και τη ρευστότητα την οποία υπάρχει πλέον στο πολιτικό σύστημα. Με 30% δεν παίρνει. Εμένα ξέρεις τι μου έχει κάνει εντύπωση. Ότι στις ευρωεκλογές, εγώ κοίταξα περισσότερο τα ποσοστά ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Εδώ μου κάνει εντύπωση με αυτό που συμβαίνει στο ΠΑΣΟΚ. Στις ευρωεκλογές πήρε 12,8. Εδώ είναι στο 12,9. 0,1. Εκτίμηση. Ναι. Πάντως αυτή η δημοσκόπηση με βάση αυτό που λες, ναι, δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία ξανά είναι πάνω από το 30% στην εκτίμηση, ενώ ήταν 28% στις τελευταίες εκλογές. Ενώ το Γενάρη ήταν στο 35 στην εκτίμηση. Επίτρεψε μου, είπα τη λέξη ξανά. Ξανά. Η εκτίμηση δηλαδή είναι πάνω από 30% η Νέα Δημοκρατία, ενώ ήταν 28,5% στις εκλογές, δηλαδή ανεβάζει το ποσοστό της. Τα ποσοστά. Επίτρεψε μου το τελευταίο. Μίλαμε καρπούζι όποτε θέλεις. Το τελευταίο αποτέλεσμα που είχαμε, εγώ έχω πει σε αυτό το τραπέζι, η θεσμοθετημένη δημοσκόπηση για τις βουλευτικές εκλογές είναι οι ευρωεκλογές. Αυτή την κουβέντα έχω πει και ως εκ τούτου μπορώ να σχολιάζω. Να συγκρίνουμε το 35 με το 30, όχι με το 28. Και ως εκ τούτου μπορώ να σχολιάζω με τον τρόπο που θέλω τα αποτελέσματα. Πάντα έτσι θα γίνει. Από εκεί και πέρα όμως, αν δεις και αν προσθέσεις τα αποτελέσματα των άλλων δύο κομμάτων που είναι σε πτωτική τάση ή σε στασιμότητα, δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, θα δεις ότι και πάλι δεν πλησιάζουν το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή όχι, είναι προφανώς όχι. Η πρόσθεση των δύο. Δεν έχει υπάρξει ανατροπή σε αυτό. Είναι πολύ ρηχότερη από την. Η μεγάλη ρευστότητα φαίνεται και από τη διασπορά των ποσοστών. Γιατί εδώ, αν πας για δεκακομματική βουλή, αλλάζει και ο πύχης αυτοδυναμίας. Η οποία θα πάρει 41,3% θα πάει. Σε όλες τις προηγούμενες δημοσκοπήσεις, οι οποίες έπεσαν έξω και σε ευρωεκλογές, τελικά και όπως και σε εθνικές, τα πιο εγγύς αποτελέσματα τα είχαν δώσει τα αστάθμιστρα. Εκεί υπήρχε. Άρα η προσπάθεια αναγωγής δεν λειτουργήσε, γιατί προφανώς έχει αλλάξει η κινητικότητα και τα εργαλεία έχουν μείνει τα ίδια. Και στις ευρωεκλογές και στις εθνικές, τα αστάθμιστα ήταν αυτά που έδωσαν το πιο κοντινό αποτέλεσμα. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Κύριε Κολιαστάση. Καταρχάς μετράω 9 κόμματα πάνω το 3%, 10, όχι 10. 10. Το τελευταίο του 3,9 είναι τα λοιπά κόμματα. Όχι. 10 είναι, κύριε Κολιαστάση. 10 είναι. 10 είναι. Να, και αν βάλεις και όχι, έχει δίκιο, γιατί είναι 2,8 είναι αριστερά. Έχει δίκιο, 9 είναι. Ναι. Βάσει το ποσοστό, ναι, έχετε δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και αρκετά κόμματα στα όρια του 3%. Φαντάζομαι ότι όταν πλησιάσουμε στις εκλογές, λόγω και της πόλεως που αναγκαστικά υπάρχει, του διακυβεύματος κτλ., κάποια θα συμπιεστούν. Άρα ενδεχομένως να αυξηθεί και το ποσοστό των κομμάτων που μένουν εκτός Βουλής. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι είναι η πρώτη δημοσκόπηση μετά τις ευρωεκλογές και εκ των πραγμάτων φαίνεται τα ποσοστά να επηρεάζονται από το τελευταίο εκλογικό αποτέλεσμα, το οποίο είναι και πολύ πρόσφατο. Άρα, νομίζω χρειάζεται χρόνος προκειμένου να καταγραφεί η όποια νέα δυναμική και νέα εικόνα. Πολύ περισσότερο δε όταν το ΠΑΣΟΚ είναι σε διαδικασία εκλογής ηγεσίας και μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου δεν νομίζω να έχουμε κάποια μεταβολή στα ποσοστά του. Θα υπάρχει η στάση αναμονής. Αντιστοίχως και στο ΣΥΡΙΖΑ απομένει να αποσαφινιστεί το τοπίο. Ούτως ή άλλως είναι σε εξέλιξη αυτή η συζήτηση περί σύγκλησης των δύο κομμάτων που εκπορεύεται περισσότερο από κάποιο τμήμα των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ παρά από το ΠΑΣΟΚ.
Άρα νομίζω ότι και δεδομένου ότι είμαστε σε καλοκαιρινούς μήνες, δεν περιμένω μείζονες αλλαγές. Λογικά σε αρχές Σεπτεμβρίου και με τις δημοσκοπήσεις τότε δεδομένες και τις εμφάνισης των πολιτικών αρχηγών στη Εθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, θα έχουμε μια σαφέστερη εικόνα για τα δημοσκοπικά. Αυτός πάντως που επηρεάστηκε περισσότερο. Δεν θα έρθει τα καθαριστικά της εφορίας. Δημήτρη, μισό λεπτό. Αυτός που επηρεάστηκε περισσότερο από το κλίμα των ευρωεκλογών και το αποτέλεσμα, φαίνεται να είναι η Νέα Δημοκρατία, η οποία από το 28,3 πέφτει στο 24,4. Είναι το ΠΑΣΟΚ. 30,4 πάει. Όχι, αυτή είναι η εκτίμηση. Η εκτίμηση. Ναι. Αν δούμε στην πρόθεση ψήφου, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Γκρόσο μόντο είναι περίπου στα ίδια, είναι λίγο, κάτω, λίγο κάτω. Μα και μου, γι' αυτό λέω μένω σε αυτό και εσείς. Το συγγνώμη, απλώς το επαναλαμβάνω ότι με τέτοια κρίση που υπάρχει στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ, είναι ενώ στη Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου είναι για πρώτη φορά νομίζω ότι πέφτει τόσο χαμηλά στο 24,4 και με την εκτίμηση φτάνει στο 30. Το Γενάρη είχε 35. Που έλεγες ότι το 35, αλλά και με 10 κόμματα, 9 ή 10 όσα θα είναι, μπορεί και 8, δεν ξέρω. Μαρία, μπορεί να πάει και πάνω από το 40. Μαρία, να σε ρωτήσω κάτι. Έχει στατιστικό σφάλμα και αυτή. Άρα υπάρχει μια διακύμανση, αν είναι συμπλήν 3%, είναι μια διακύμανση. Ναι, αλλά έχει δίκιο όμως, είναι χαμηλά. Θέλω να πω ότι από 27 ως 33 σημαίνει ότι το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας εμπίπτει στο όριο, στο ποσοστό των ευρωεκλογών. Μαρία, θεωρείς από την εμπειρία σου ότι θα δούμε δημοσκοπήσεις με σενάρια? Δηλαδή, λέω εγώ τώρα, κάνω μία σκέψη, που λέει μέσα στην πρόθεση και την εκτίμηση αν θα προσθεθεί ένα κόμμα στη δεξιά και αν θα προσθεθεί ένα κόμμα και την κεντροαριστερά. Α, να διερευνηθούν καινούργια κόμματα. Ναι. Ενοποίηση χώρων. Ναι, αριστερά. Συνήθως αυτά τα σενάρια δεν αποδίδουν, γιατί στο μυαλό των πολιτών, όταν δεν υπάρχει σηματοποιημένο κόμμα με πρόσωπο, όσο δημοφιλές ή μη δημοφιλές και αν είναι, αυτά δεν αποδίδουν. Mm-hmm. Εκεί δηλαδή πρέπει να το εκτιμήσεις βλέποντας ποια είναι η ιδεολογική του τοποθέτηση. Σίγουρα δεν θα γίνει στο δίμηνο. Και ποια είναι η τοποθέτησή του σε άλλα επιμέρους. Μαρία, μια έμεση προσέγγιση από αυτού που λέει ο Μάνος θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι στη βάση θεματολογίας. Αυτό είπα. Αν ψηφίζατε ένα κόμμα που 1, 2, 3, ας πούμε, λέω τώρα, μεταναστευτικό, ξέρω, οικονομία κλπ. Εκεί. Ναι, και πάλι μπορεί να σου πούνε ναι, γιατί μπορεί, ας πούμε, στο μεταναστευτικό να πει. Δεν θα είναι αξιόπιστα, λες. Σε αυτό μπορεί να σου πει ναι, γιατί η άποψη. Λέει η Μαρία, δεν έχουν κάτι μπροστά του να δουν, δεν υπάρχει τίποτα πραγματικό να δουν. Λες σε κάποιον, θα ψήφιζες ένα κόμμα που θα μίλαγε για τη μετανάστευση μας με ανοιχτά σύνορα. Αυτός που τοποθετείται και του αρέσουν τα ανοιχτά σύνορα θα πει ναι. Αλλά όταν φτάσει εκείνη η ώρα, μπορεί να είναι το μόνο με το οποίο ταυτίζεται με το συγκεκριμένο κόμμα. Και να υπάρχουν άλλα 5 Γι' αυτό σου είπα μια σειρά. Θα βάλει 5-6 θέματα. Πάντως εδώ η Νέα Δημοκρατία υφίσταται, επιβεβαιώνεται από τις ευρωεκλογές ότι έχει πλέον μια διπλή, έχει μια μέγρη, μια λαβίδα. Χάνει από δεξιά για ιδεολογικούς λόγους και εκεί είναι σκληρό αν έρθει ρήξη. Και χάνει από το κέντρο για λόγους διαχείρισης της καθημερινότητας. Δεν χάνει λαύρο δεξιά. Δεξιά. Υποκαθίστανται οι Σπαρτιάτες από την κυρία Λατινοπούλου. Δεν έχει απώλειες προς τα δεξιά. Κάνει τα προβλήματα από κανέναν. Και να πούμε και κάτι άλλο, ότι όλη αυτή η ρευστότητα που είναι εκφρασμένη και στην πρόθεση ψήφου, υπήρξε και ερώτημα που οι 3 στους 4 Έλληνες πιστεύουν ότι σήμερα το πολιτικό σύστημα είναι ρευστό. Λοιπόν, να δούμε τώρα τους λόγους αποχής. Κύριος λόγος αποχής στις ευρωεκλογές. Αδιαφορία. Αυτό είναι στο σύνολο του πολιτικού φάσματος, σε όλο το δείγμα. Αδιαφορία για τα πολιτικά δρόμενα, λέει το 47%. Υπάρχει και σε αυτούς που δεν πήγαν να ψηφίσουν. Γιατί άλλο, γιατί ψήφο διαμαρτυρίες δεν είναι ο κύριος λόγος αποχής. 42% στάση διαμαρτυρίες για το πολιτικό σύστημα. Πρακτική λόγη λέει το 8%, ασθένεια, δουλειά, διακοπές κτλ. Άλλους λόγους το 2%, δεν απάντησε το 1%. Μάλιστα. Όμως, η διαμαρτυρία είναι μεγάλο. Εδώ ένα σωστό είναι μήνυμα, πολιτικό έτσι. Είναι πολύ. Σε αυτούς που δεν πήγαν να ψηφίσουν, δηλαδή. Σε αυτούς που δεν πήγαν να ψηφίσουν, που ήταν το 1/5 του δείγματος, οι περισσότεροι έλεγαν ότι δεν πήγαν να ψηφίσουν γιατί ήθελαν να διαμαρτυρηθούν για το πολιτικό. Άρα πολιτική επιλογή. Αυτή είναι η πολιτική επιλογή. Μάλιστα. 42% μεγάλο. Θέλω να κρατήσουμε. Το λέω τώρα προς το κοντρόλ για να πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί έχουν ενδιαφέρον και τα ευρήματα που αφορούν και στην κεντροαριστερά ΠΑΣΟΚ και όλο το υπόλοιπο κομμάτι. Για να μπούμε και στο κομμάτι του ΠΑΣΟΚ. Έτσι. Έχω την άδεια, παρακαλώ, να πάμε τώρα στο διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε λοιπόν. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε.
είμαστε, κυρίες και κύριοι, και πάμε να δούμε τι γίνεται στο ΠΑΣΟΚ. Θέλετε να δείξουμε τι έχουμε από τις κάρτες της μετροανάλυσης που... Ας το δείξουμε. Για πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται. Εκλογή νέου Προέδρου στο ΠΑΣΟΚ Κινάλ, λόγω αποτελέσματος ευρωεκλογών. Κατά τη γνώμη σας, το εκλογικό αποτέλεσμα των ευρωεκλογών επιβάλλει εκλογή νέου Προέδρου στο ΠΑΣΟΚ Κινάλ ή όχι? Ναι, λέει, προσέξτε τώρα, αυτό είναι στο γενικό σύνολο, έτσι, Μαρία? Ναι, λέει το 54%. Α, είναι και δεξί, μέσα και όλοι, μάλιστα. Θα σας πω όμως ότι... Είναι για αυτούς που δεν ψήφισαν πασό και θα ήθελα να ψηφίσουν. Ακούστε με, έχετε σημασία, γιατί ο κύριος Φαναράς στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων προφορικά το διατύπωσε και έχει το νόημά του, ότι το ίδιο ερώτημα στους Πασόκους, ψηφοφόρους του Πασόκ. Αυτοί ψήφισαν Ανδρουλάκη, δεν θέλουν να φύγει. Το 50%, σχεδόν 49%. Όσοι δεν ψήφισαν Ανδρουλάκη, δεν θέλουμε. 49-50% λοιπόν λένε όχι. Ναι, το Πασόκ είναι διχασμένο. Απ' την άλλη, υπάρχει μια κάρτα, εγώ την έδωμε στο Μέγκα, που λέει το Πασόκ το μετρήσαμε στο 12,9-13 εκεί και τον κύριο Ανδρουλάκη ως πρωθυπουργός το 6. Πάλι. Ναι. Δηλαδή, τι είναι αυτό? Ναι, αυτή η εικόνα δεν έχει αλλάξει στη δημοσιογραφία. Άρα πώς θα πείσει ότι θα γίνει πρωθυπουργός? Δεν έχει αλλάξει. Ναι, αλλά με βάση αυτό που είπε ο Φαναράς και τώρα είπε ο Μάνος, σημαίνει ότι αν το 50% των Πασόκων δεν θέλουν αλλαγή ηγεσίας, τότε τα θέματα της ηγεσίας που παίζονται τώρα δίνουν ένα ισχυρό χαρτί στον Ανδρουλάκη για το πώς θα πολιτευθεί και δεν ξέρω πώς θα κριθεί η ηγεσία του Πασόκ. Αν το 50% σου λέει όχι αλλαγή ηγεσίας, μπορεί να είναι Ιωνίοι ψηφοφόροι. Δεν λέω ότι θα πάνε όλοι. Εξαρτηθεί από το εκλογικό σώμα. Πάντως, η άποψη και η δικιά σου και του κυρίου Βερβερσού, αν συγκλίνουμε σε αυτό, λέει το εξής, ότι αν αναζητηθεί ένας υποψήφιος που μπορεί να διεμβολήσει χώρους πέραν του ΠΑΣΟΚ, είτε προς τα δεξιά του ΠΑΣΟΚ, είτε προς τα αριστερά του ΠΑΣΟΚ, ίσως έχει κυβερνητικό ενδιαφέρον κυβερνησιμότητας, δηλαδή να γίνει και πάλι το ΠΑΣΟΚ. Ναι, ακούστε όλη με τον κόμμα εξουσίας. Αμέσως, πρόεδρε, γιατί έχει σημασία τώρα σε αυτό που λέει ο Γιώργος. Προσέξτε. Το ερώτημα είναι αν το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών είναι ικανό να γύρει ένα τέτοιο θέμα. Αλλαγής Προέδρου. Προσέξτε όμως. Το ερώτημα τίθεται αφού έχουν γίνει οι ευρωεκλογές, σωστά, αλλά και αφού έχουμε τα πρόσωπα. Δηλαδή θέλω να πω, εάν υπήρχε ήδη, σκέψη κάνω, αν υπήρχε ένα πρόσωπο που έκανε μπαμ, αυτό που λέγεται ο Μουρούτης, τώρα νομίζω ότι οι απαντήσεις θα ήταν και διαφορετικές. Ο 50-50 δεν θα ήταν 50-50, θα ήταν 20-80. Τώρα ξέρουμε τους υποψηφίους, δηλαδή δεν απαντάει κάποιος στο άγνωστο. Γι' αυτό είπα εγώ, Δημήτρη, γι' αυτό είπα εγώ ότι το 50% όχι αλλαγή ηγεσίας, ενώ έχει ξεκινήσει η αλλαγή ηγεσίας, έχουν τεθεί υποψηφιότητες στο τραπέζι. Είναι γνωστές, 7 υποψηφιότητες. Τότε ήταν 5. Μπορεί αύριο να έχει καμιά άλλη. Τότε ήταν 5, ναι, θα είναι κι άλλες. Θα είναι κι άλλες. Για κάτσε και κάνει καθημερινό ρεπορτάζ. Να κάνω το ρεπόρτερ λίγο. Ναι. Κάνω παιδί τώρα αυτή τη στιγμή. Καταλαβαίνετε. Μην μου πεις για το καθημερινό φίλο, φοβάμαι. Για πάμε. Θα κάποιος να με πάρει, θα με προσλάβει για ρεπόρτερ. Το ρεπορτάζ είναι το εξής. Μην μας πεις για το δήμαρχο. Η μεγάλη πλειοψηφία του ψηφοφόρων του Πασό και των φίλων είτε ψήφισαν είτε δεν ψήφισαν για διαλόγους διαμαρτυρίας. Με αυτό το σκηνικό είναι απόλυτα απογοητευμένοι. Ναι. Δηλαδή υπάρχει μια πλήρης απογοήτευση. Συμφωνώ. Όλο το ποσοστό. Δηλαδή αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα στην κεντρική αριστερά είναι μια απογοήτευση πλήρης και στο ΣΥΡΙΖΑ το προηγούμενο και στο ΠΑΣΟΚ. Ο κόσμος θέλει κάτι καινούριο. Είτε θα γίνει με μια νέα ευρυδική μορφή όπως έγινε το 1974, αν μπορεί να γίνει, ή θα γίνει με κάποιον άλλο τρόπο που θα οδηγήσει στην καταστάσεις συγχωνεύσεων, συνεργασιών κ.ο.κ. Ναι. Πώς θα γίνει. Αυτή τη στιγμή η εικόνα που εκπέμπουν δύο κόμματα με αυτή την κατάσταση που υπάρχει στην Δημοκρατία, γιατί δεν ήταν προηγουμένως, και αυτή την κατάσταση δηλαδή, που δεν είναι. Με δεν με απασχολεί το αυτά τύπο να μ' αρέσει. Αυτό καλά κάνουν οι άνθρωποι, λένε τις απόψεις τους. Είναι η εικόνα που δεν μπορεί να απαντήσει στο πρόβλημα. Τα προβλήματα συνεχίζει να υφίστανται. Η ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ, η φορολογία, η οικονομία κλπ. Αυτή η εικόνα είναι τραγικά απογοητευτική. Ναι. Που σημαίνει ότι αυτό, ο κόσμος θα πάει, δεν θα πάει να ψηφίσει, θα πάει να ψηφίσουν μηχανισμοί και στους μηχανισμούς προφανώς αυτός που έχει το μεγάλο το πάνω χέρι είναι ο νυν πρόεδρος. Ναι, ναι. Άρα λοιπόν, αν πάνε και ψηφίσουν 60.000-70.000 άνθρωποι, είναι προφανές ότι ούτε δυναμική θα δοθεί, αλλά και τελικά θα
λειτουργήσουν τα τελικά οι κομματικοί μηχανισμοί. Μα με 70. Ρε Βερβεσέ, με 70.000. Δεν έχει καμιά πολιτική. Θα βγει από τον πρώτο γύρο ο Ανδρουλάκης. Δεν έχει όμως και καμιά πολιτική νομιμοποίηση. Καμία πολιτική. 270 ψηφίσαν. Αυτή τη στιγμή, εγώ αυτό που σας λέω είναι ότι όλοι αποστρέφονται. Δημήτρη, 270.000 ψηφίσανε στις προηγούμενες. Αυτό σημαίνει με βάση το ποσοστό, μάλλον τον αριθμό ψήφων που πήρε το ΠΑΣΟΚ στις ευρωεκλογές, θα πρέπει το 55% να πάει να ψηφίσει. Εγώ το βλέπω σχεδόν αδύνατο. Να πάνε το 55% να πάνε. Το κλίμα, άρα, είναι, λοιπόν, το κλίμα είναι δεν πάμε να ψηφίσουμε. Άρα λοιπόν, μην ξεχνάμε ότι και στην προηγούμενη διαδικασία εκλογής Προέδρου ήταν κανονικά, τηρήθηκε κανονικό χρονοδιάγραμμα. Ναι, ναι. Δεν προκλήθηκε με. Μέχρι τους 3 κάτι παίζονταν. Με τους 7 πια το κατάσταση είναι. Ναι, σωστό. Έλα, αυτή τη στιγμή, Πρόεδρε, εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα στο ΠΑΣΟΚ το οποίο ενδεχομένως να λυθεί μετά τις εκλογές, αλλά στο γιατί να ψηφίσω ΠΑΣΟΚ, τι απαντάει, δεν υπάρχει απάντηση. Mm-hmm. Άρα ο άλλος που δεν θα πάει ενδεχομένως να πάει, σου λέει γιατί να ψηφίσω ΠΑΣΟΚ. Δεν έχει κάτι. Εδώ, Λάμπρο, υπάρχει, υπάρχει το πολιτικό άλλο θέμα. Εδώ, όχι, αν είχε μια νέα ηγεσία, αν είχε ένα νέο αφήγημα. Επιτρέψτε μου να πω το γιατί. Εδώ μεταξύ τους οι υποψήφοι δεν ξέρουν ο ένας τι λέει το ο άλλος. Είναι. Δηλαδή είναι. Από τα ιδιωτικά πανεπιστήμια μέχρι τα ιδιωτικά. Με ο κύριος Γερουλάνος στο ερώτημα, παράδειγμα τώρα δίνω. Παιδιά, όταν λέτε συνεργασία και ενιαία κεντροαριστερά, πώς το εννοείτε. Ακόμη δεν έχουν ξεκαθαριστεί πράγματα τη κοινωνία. Είδε η διαφορά που δηλαδή, σου έλεγα οι πριν. Οι διαφορετικές προτάσεις. Η διαφορά στις δημόσιες που υπάρχουν δεξιά, που εκεί υπάρχει ατζέντα να σου απαντήσουν αριστερά, δεν προφανώς, υπάρχει. Προφανώς. Εκεί δεν υπάρχει λοιπόν. Αν πεις, αν ρωτήσει 10 πράγματα, θα πάρει 10 διαφορετικές απαντήσεις. Υπάρχει ατζέντα. Δεν θέτουν ατζέντα τα πρόσωπα αυτά τα οποία προσπαθούν να ηγηθούν. Δεν θέτουν αυτό την ατζέντα. Είναι ο Λάμπρος. Ναι, ατζέντα στην αριστερά και στην κεντροαριστερά υπάρχει. Υπάρχει πολύ μεγαλύτερη. Υπάρχει πολύ μεγαλύτερη ατζέντα από αυτή που υπάρχει για μένα στη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή στην κεντροαριστερά. Όμως οι υποψήφοι δεν τη θέτουν. Αυτό λέμε. Έτσι, κύριε Κολιαστάση. Κυριαρχεί ιδιοτέλεια, προσωπική ιδιοτέλεια. Νομίζω ότι όσα κόμματα είναι πολλά χρόνια αρκετά χρόνια στην αντιπολίτευση και κινούνται σε χαμηλά εκλογικά επίπεδα, τα μέλη και οι φίλοι τους όταν καλούνται να ψηφίσουν σε μια σοκοματική εκλογή έχουν ως πρώτη προτεραιότητα την εκλογική ανάκαμψη. Άρα επιλέγουν τον υποψήφιο εκείνο ή την υποψήφια που μπορεί να πετύχει αυτή την ανάκαμψη. Αυτό έγινε και το 21, τότε εξελέγει ο Ανδρουλάκης, διότι με βάση και τις δημοσκοπήσεις εποχής ενσάρκωνε το αίτημα για την πολιτική ανανέωση, εξού και επικράτησε του Παπανδρέου και του Λοβέρντου προέρχονταν από την προηγούμενη πολιτική γενιά. Τώρα, το ερώτημα είναι και πάλι ποιος μπορεί να πετύχει αυτή την εκλογική παλινόρθωση του ΠΑΣΟΚΟΤΟΣ ώστε να επιστρέψει σε τροχιά εξουσίας και ουσιαστικά το δίλημα είναι ανάμεσα στο αν θα συνεχίσει ο Ανδρουλάκης ή θα προκύψει κάποιος καινούριος από τους υπόλοιπους 6 ή όσοι είναι, αν υπάρξουν και άλλες υποψηφιότητες. Νομίζω ότι ένας από τους λόγους που θα επηρεάσει το αποτέλεσμα έχει να κάνει με την ερμηνεία που θα κυριαρχήσει για την μέχρι τώρα εκλογική υστέρηση του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, αν κυριαρχήσει η ερμηνεία ότι φταίει πρωτίστως και κυρίως ο Ανδρουλάκης γι' αυτό, τότε προφανώς θα προκύψει η αλλαγή ηγεσίας. Αν όμως επικρατήσει η άποψη ότι εντάξει, έχει ένα μερίδιο ευθύνης, αλλά δεν είναι το μεγαλύτερο και ότι όπως έχει πει και ο ίδιος σε ομιλία του, παίζει ρόλο και ο τρόπος που αντιμετωπίζει το ΠΑΣΟΚ τα μίντια, τα συμφέροντα ή η διγλωσία σε διάφορα θέματα, η οποία τροφοδοτήθηκε από μερικά στελέχη, τότε εκ των πραγμάτων θα του δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία. Άρα το αφήγημα των υποψηφίων και πώς θα κυριαρχήσει θα παίξει ένα σημαντικό ρόλο. Τώρα, συνήθως, μάλλον σε όσες δημοσκοπήσεις έχουμε μετρήσει μέχρι τώρα ποιος είναι ο καταλληλότερος για την ηγεσία, παρατηρώ ότι ναι, μεν προηγείται ο Ανδρουλάκης, αλλά όχι, όσοι είναι απέναντί του αθροίζουν και ζητούν αλλαγή ηγεσίας, αθροίζουν ένα μεγαλύτερο ποσοστό. Άρα, όποιος προκριθεί, αν υπάρξει δεύτερος γύρος και προκριθεί κάποιος απέναντι στο σημερινό πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, έχει θεωρητικά μεγαλύτερες δεξαμενές. Αλλά και εκεί δεν είναι βέβαιο ότι όσοι θα μείνουν απ' έξω θα στοιχηθούν με τον αντίπαλο του Ανδρουλάκη, αν είναι για παράδειγμα ο Δούκας. Διότι παρατηρώ και τριβές μεταξύ των υποψηφίων σε σχέση με το διπλό ρόλο που φαίνεται να διεκδικεί ο νυν Δήμαρχος Αθηναίων. Ναι. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι εν ενεργεία Δήμαρχος Αθηναίων που διεκδικεί ηγεσία το έχουμε ξαναδεί στο ΠΑΣΟΚ. Το 2017 ήταν ο Γιώργος Καμίνης. Mm-hmm. Υποψήφιος τότε στο Κινάλ, αλλά δεν προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο, δεν είχε μεγάλες πιθανότητες. Ήταν και στη δεύτερη θητεία. Μιλάμε για το τέλος της δεύτερης θητείας. Στα μέσα της δεύτερης θητείας του. Είχε σημασία. Είχε δύο σύνδειγμα γραφή. Σύμφωνοι. Για να δείξει ένα έργο. Είτε θετικό είτε αρνητικό, δεν το κρίνω. Θέλω να πω ότι είχε
Εγώ λέω ότι είχε δύο ακόμα χρόνια θητεία. Αλλά προφανώς έθεσε. Η δεύτερη θητεία του κ. Κολιαστά. Ναι, ναι, δεύτερη. Αλλά λέω είχε δύο ακόμα χρόνια μέχρι τις εκλογές. Δηλαδή για δύο χρόνια θα έχει και τους δύο ρόλους. Mm-hmm. Αλλά είναι γεγονός ότι δεν έχει ξαναυπάρξει τέτοιο φαινόμενο στην Ελλάδα. Υπάρχει ευρωπαϊκό προηγούμενο. Αλλά το σύστημά μας εδώ το αυτοδιοικητικό είναι δημαρχοκεντρικό. Δηλαδή, ξέρετε, κύριε Κολιαστά, ο δήμαρχος συντονίζει τους αντιδημάρχους. Είναι διαφορά και νομίζω ότι η μεγαλύτερη κριτική τη διέθεται ο κύριος Δούκας, όχι γιατί είναι δήμαρχος και πάει να διεκδικήσει την ηγεσία του Πασόκ. Νομίζω ότι την κριτική τη δέχεται γιατί δεν έγραψε χιλιόμετρα στο Δήμο της Αθήνας για να μπορέσει να διεκδικήσει. Συμφωνεί, αλλά και χιλιόμετρα να είχε. Έχει αυτό να κάνει και με τον ρόλο. Ο δήμαρχος είναι στο πεδίο. Οι αμφισβητήσεις είναι ένα ολοκλήρωσιμο. Αν μου επιτρέπετε, αυτό που να πω είναι ότι και χιλιόμετρα να είχε, όπως είχε ο κ. Καμίνης, είναι τέτοια η δομή της αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα. Είναι δημαρχοκεντρικό το σύστημα. Δηλαδή, ο δήμαρχος συντονίζει τους αντιδημάρχους. Ο δήμαρχος προωθεί την ατζέντα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο δήμαρχος κινητοποιεί τις διοικητικές υπηρεσίες. Εδώ η διοίκηση στην Ελλάδα δημόσια δεν λειτουργεί αυτόνομα. Χωρίς πολιτική παρέμβαση, είτε από τον δήμαρχο, μιλάμε για αυτοδιοίκηση, είτε από τους υπουργούς, μιλάμε για τα υπουργεία. Άρα το να παίξεις ένα διπλό ρόλο ενέχει πρακτικά προβλήματα, να το πω έτσι. Και για ό,τι συμβαίνει στο εξής, από εδώ και πέρα στο Δήμο Αθηναίων, αν είναι αρνητικό, θα βαραίνει την υποψηφιότητα Δούκα και αν εκλεγεί αρχηγός, θα βαραίνει μα την ηγεσία του. Έχει δώσει και. Επαναλαμβάνω, τώρα θέλω γιατί δεν θεωρώ στην κουβέντα αυτά που έχει πει ο κ. Γερουλάνος, ο οποίος έχει την εμπειρία του Δήμου της Αθήνας από την πλευρά της αντιπολίτευσης και απάντησε τουλάχιστον σε μένα στο ραδιόφωνο όταν το ρώτησα, ότι εγώ δεν θα μπορούσα να το κάνω. Μου επιτρέπετε. Δεν γίνεται πρακτικά. Αυτοί που αμφισβητούν τον κ. Ανδρουλάκη είναι άνθρωποι που έχουν καταγράψει ποσοστά το Πασόκ στις περιφέρειές του ποσοστά από 7 μέχρι 8%. Πολύ από αυτό. Δεν θέλω να πω τώρα ονόματα, τα ξέρετε όλα τα ποσοστά. Ο κύριος Δούκας, ο οποίος είναι ο μόνος που έχει το κριτήριο της επιτυχίας στην Αθήνα, τα ποσοστά του είναι 13% στον πρώτο γύρο, κοντά με τον κύριο Χατζαχαριάδη και με τον κύριο Σοφιανό. Mm-hmm. Δεν είχε πάρει κανένα τρελό ποσοστό στον πρώτο γύρο, όπου καταγράφει αυτό τελώς δύναμη Πασόκ. Και έλεγε και ο Γιώργος Μουρούτης, νομίζω χθες, ή νομίζω ότι κάποιος, ή το σχολείο του κ. Ζουγκαράκης, είχε πάρει ποσοστό κάτω από τον δεύτερο γύρο. Μην ξεχνάμε ότι αποσύρθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, λέω ότι στον πρώτο γύρο ήταν τσίμα-τσίμα με τον Σοφιάνο και τον Ζαχαρία. Δεν ήταν καμιά. Δεν είχε πάρει κανένα τρελό ποσοστό διαφορά. Άρα και αυτό το τεκμήριο της επιτυχίας, επειδή έχασε ο Μπακογιάννης, γιατί δεν κέρδισε. Στην ουσία ο Μπακογιάννης έχασε, δεν κέρδισε ο Δούκας. Ήταν ένα ποσοστό το οποίο αυτό του δίνει το λούστρο της επιτυχίας. Αλλά τι είναι το κακό στον Πασόκ, επειδή μιλάω. Σου λέει τώρα, εδώ είχαμε έναν αρχηγό από την Ευρωβουλή και είχαμε έναν κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Κατρίνη. Θα ξαναπάμε πάλι στο ίδιο μοντέλο, όπου για τα επόμενα δύο χρόνια θα έχουμε ένα δήμαρχο εκτός Βουλής και θα είναι ο Μητσοτάκης στη Βουλή να κάνει παιχνίδι. Α βγάλουν τον Γερουλάνο, ρε εσύ. Α βγάλουν τον Γερουλάνο. Δεν ξέρω, λέω τι λένε για τον Δούκα. Μου επιτρέπει, πρόεδρε, δεν μ' αρέσει να. Α βγάλουν ένα βουλευτή. Να επιστρέφουμε σε χωράφια άλλων. Αλλά θα σε διορθώσω, ένα εκ των υποψηφίων που κατεβαίνει. Ο Κατρίνη. Πήρε 22,7. Ναι, για τον ιστονόμο Ηλία. Αλλά να το πούμε αυτό. Δηλαδή, να είμαστε δίκαιοι. Έστω με τον βασικότερη. Ο Μιχάλης Γεννούς τώρα μπήκε στη διαδικασία. Πάω. Εμένα μ' αρέσει να είμαι. Εμένα μ' αρέσει να είμαι. Εμένα μ' αρέσει να είμαι. Είπα τώρα οι βασικοί διεκδικητές που είχαμε τώρα. Εγώ απλώ. Ήταν και δύο χρόνια αρχηγό. Θέλω να βάλω. Ήταν και δημοκρατικό εκπρόσωπο. Αφήστε να μιλήσω. Θέλω να βάλω ένα ηθικό ζήτημα που υπάρχει σε σχέση με τον κύριο Δούκα. Το ηθικό ζήτημα έναντι των πολιτών των Αθηναίων και των ενδυνάμει ψηφοφόρων του ως Προέδρου ενδυνάμει ενός κόμματος. Δεν μπορείς να διεκδικείς την εμπιστοσύνη του πολίτη για ένα αξίωμα και να τον γράφεις αμέσως μετά, μέσα σε 6 μήνες, λέγοντάς του ότι θέλω να κάνω κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που μου έδωσε στην εμπιστοσύνη στις προηγούμενες εκλογές. Νομίζω ότι πέραν δηλαδή της στρατηγικής είναι και το ηθικό ζήτημα. Και κάτι ακόμα. Λέμε για τους πολλούς υποψηφίους, ξεχνάμε ότι η πολιτική πέραν της αναμέτρησης είναι και στρατηγική και σκακέρα. Δηλαδή, οι συμμαχίες του δεύτερου γύρου, ποιοι θα αποσυρθούν, ποιοι θα αποσυρθούν υπέρ ποιου, αν θα αποσυρθούν πριν τον δεύτερο γύρο. Θέλω να πω λοιπόν ότι όλα αυτά στη σκακέρα. Αυτό είναι και το ενδιαφέρον, αν θέλετε. Δεν είναι εύκολο να δώσω γραμμή, μου αρέσει να έχει τώρα. Δεν υπάρχουν γραμμέ τώρα. Δεν ξέρω τι θα μπορεί να μην. Μου πει εμένα αυτό που έχω ψηφίσει την πρώτη Κυριακή, ποιο θα πει δεύτερη. Μπορεί να ακούσω. Μπορούν να δώσουν γραμμή. Δημιουργείται όμω μια δυναμική, δημιουργείται ένα κλίμα, δημιουργείται μια πολιτική δυναμική. Για παράδειγμα, αν οι 5 από του 7 υποψηφίου είναι υπέρ, ξέρω εγώ, τη συζήτηση για την κεντροαριστερά σε έναν ενιαίο φορέα υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ, θα δημιουργηθεί μια συγκεκριμένη δυναμική εναντί μια άλλη δυναμική. Κατά την άποψή μου, ναι.
Άρα το εύρος των υποψηφιότητων δεν έχει μόνο προσωπικά χαρακτηριστικά κατά την άποψή μου, αλλά έχει και πολιτικά χαρακτηριστικά και εκλογοκεντρικά χαρακτηριστικά. Νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον η Μαρία. Οι μισές υποψηφιότητες έχουν καθαρά προσωπικά χαρακτηριστικά. Έχουμε ένα δεδομένο. Ιδιοτελή να είναι 100 μέρες στην τηλεόραση, να τους φωνάζει το πρωί στο ραδιόφωνο ο Νιφλής, το βράδυ εδώ. Πάντως δεν θα ήθελα να υποτιμήσω. Όχι, εγώ στο λέω ανοιχτά. Και μετά να πάνε σε διαπραγμάτευση στο δεύτερο γύρο, παρότι ορθά λέει ο Βερβεσός, κανείς δεν θα τους ακούσει. Λοιπόν, αυτό είναι το κακό με το Πασόκ και δεν θα μείνουμε στους 7, θα γίνουμε και 8, μάλιστα, θα γίνουμε και 9. Κάτσε να παρέμβει να το πει και η Μαρία. Είναι τώρα, αυτό. Ναι. Το κυρίαρχο χαρακτηριστικό. Ναι, Μαρία. Νομίζω ότι εδώ έχουμε μέχρι στιγμής 7 ανθρώπους που νιώθουν πρωθυπουργήσιμοι και νομίζω ότι το κρίσιμο και το δηλώνει άλλο. Και το δηλώνει κιόλας. Ναι, οι περισσότεροι εξ αυτών ενδιαφέρονται μεν και για την πρόσκαιρη δημοσιότητα. Η διαπραγμάτευση για την οποία ενδιαφέρονται δεν είναι ο δεύτερος γύρος. Είναι η επόμενη μέρα σε ένα Πασόκ το οποίο θα μπορούσε να είναι δυνητικά κυβερνητικός εταίρος. Άρα, κατεβαίνω υποψήφια. Δεν πειράζει που δεν πήρα πολύ, αλλά εγώ έδωσα τον αγώνα μου την κρίσιμη ώρα της παράταξης. Άρα, όταν πάμε να γίνουμε κυβέρνηση, γιατί να μην πάρω και ένα υπουργείο? Γιατί η ζωή χωρίς υπουργείο είναι καλύτερη από όλα. Πάντως, να ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Θα κάνω ένα ερώτημα προς όλους σας. Όχι, μην το κάνεις προς όλους, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Αν είναι από τη μία η κυρία Διαμαντοπούλου ναι, και από την άλλη ο κύριος Δούκας, επιτρέψτε μου. Λέει. Επιτρέψτε μου. Είναι συμπάθεια του. Από τη μία η κυρία Διαμαντοπούλου. Την έκαψε τώρα. Και από την άλλη ο κύριος Δούκας. Την έκαψε. Οι υποψηφιότητες αυτές έχουν τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά, πολιτικά δηλαδή. Η κυρία Διαμαντοπούλου και. Ο κύριος Δούκας. Ναι, ναι. Ως προς την επόμενη μέρα της όποιας ενδυνάμει κυβέρνησης, αν το Πασόκ θα είναι. Θα μπορούσε, δεν θα είναι μπορούσε καλό αυτό που κάνεις, γιατί ο Δούκας σου λέει είναι προς την αριστερά και λες εξ αντικειμένου η Διαμαντοπούλου θα πάει στα δεξιά. Δεν κάνω, δεν είναι σωστό αυτό. Σωστό, η ΜΕΝ είναι σε συνεργασία με την Νέα Δημοκρατία και ο άλλος σε συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ. Επιτρέψτε μου, εγώ δεν είναι σωστό αυτό. Επιτρέψτε μου. Εγώ αυτό που ρωτάω είναι το εξής. Ο ψηφοφόρος που θα κληθεί να φτάσει στην κάλπη του Πασόκ, έχοντας αυτές τις δύο υποψηφιότητες ως ενδυνάμει υποψηφιότητα. Θα πάω στον Δούκα, στον το ανοιχτά ίδιο, εγώ. Το ίδιο κριτήριο. Εγώ ανοιχτά. Επειδή λες ο ένας θέλει να πάει στην αριστερά και άλλος στη δεξιά, είναι λάθος αυτό που κάνεις. Ρώτησα. Είναι λάθος. Έπρεπε να πεις Διαμαντοπούλου. Λέει ένα σωστό, αλλά δεν το εννοεί. Δεν έχει. Πρέπει να μπουν να βγάλουν την επόμενη υποψηφιότητα. Πάντως το επιχείρημα της πλευράς του θα είναι ότι ο Τάκης είναι πρόεδρος κόμματος, αλλά είναι και πρωθυπουργός. Βάλε τη Γιαννακοπούλου. Μη βάζει τη Διαμαντοπούλου. Την εκθέτησε έτσι. Δεν είναι σωστό αυτό. Επίτρεψέ μου να βάλω όποιον κρίνω εγώ. Την εξέθεσε περισσότερο. Όποιον κρίνω εγώ. Την δημοκρατία. Όχι, λοιπόν, αυτό είπε. Ο ένας λέει θα πάει από εκεί και ο άλλος από εκεί. Όχι, δεν είπα. Εντάξει, προφανώς. Εγώ απλώς αυτό που λέω. Είναι σαφές. Κάτσε, Νίκο, μισό λεπτό. Γιαννακοπούλου ήθελα να πει. Τώρα με συγχωρείτε, αλλά κάνει την αστυνομία απόψεων. Μισό λεπτό. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι δύο προφανώς δύο εντελώς διαφορετικές πολιτικές. Στον ίδιο χώρο. Με εντελώς διαφορετικά πολιτικά χαρακτηριστικά κατά την άποψή μου. Δεν θα κρίνουν. Συγκεκριμένο τώρα. Δεν θα κρίνουν και τη συμπεριφορά, την εκλογική. Ποια είναι τα διαφορετικά πολιτικά χαρακτηριστικά, πες τα μου. Των ψηφοφόρων που θα φτάσουν στην κάλπη. Τα διαφορετικά πολιτικά χαρακτηριστικά. Έχουμε πει για τον Δούκα ότι επιθυμεί. Άρα θεωρείς ότι έχουν ίδια, ίδια. Όχι, χαρακτηριστικά. Εγώ λέω, θα πρέπει να πεις ένας τα διαφορετικά. Πολύ πιο κοντά στην Ευρώπη. Τα διαφορετικά πολιτικά χαρακτηριστικά για τον Δούκα έχουν πει ότι επειδή έγινε η συμμαχία με τον Ζαχαριάδη, θα επαναλάβει το πείραμα του ευρύτερης κεντροαριστεράς. Το διαφορετικό για Διαμαντοπούλου σημαίνει ότι θα πάει για την κεντροδεξιά. Να πει όχι. Όχι, δεν είναι αυτό. Να πει όχι. Δεν νομίζω ότι καταλαβαίνω. Να πει όχι. Θεωρεί δηλαδή ότι έχουν ταυτόσημα. Αν θεωρεί ότι έχουν ταυτόσημα, είναι άκυρο το επιχείρημα. Δεν διευκρινίζει όμω. Δεν διευκρινίζει. Ω αριστερίστικα χαρακτηριστικά. Αν κρίνει. Δύο επιστήμονε προβοκάτορε μπήκαν στην Ελλάδα. Δεν διευκρινίζει. Μάλλον μπέρδεψε. Μπορεί να πει για ένα κοπούλου. Επί Διαμαντοπούλου, ξέρω πολύ καλά τι λέω. Νίκο, σα παρακαλώ και με προσβάλλει. Μα δεν έχει βάλει υποψηφιότητα. Α μην το κάνουμε τώρα σοβαρό. Για παράδειγμα. Η ναι, κυρία Διαμαντοπούλου κατήργησε το άσυλο επί εποχής της. Σε αντίθεση με τον κύριο Δούκα, ο οποίος είναι υπέρ των καταλήψεων. Είναι διαφορετικά αυτά τα χαρακτηριστικά, ναι ή όχι? Η αν δεν είναι αυτά τα χαρακτηριστικά διαφορετικά, με συγχωρείτε. Νίκο μου, βάλει κάτι τώρα. Μην κρύβομαστε στο δάχτυλο μας. Εκφράζουν κάτι εντελώς διαφορετικό πολιτικά. Μου το πείτε. Ο Γιώργος είναι αριστερά. Αφού κλείσουν. Πρέπει να κλείσουμε για να εξηγήσω τη διαφορετικά στην πολιτική σκέψη της κυρίας Διαμαντοπούλου. Προσπάθησα, Άννα, να σε υπερασπιστώ. Προσπάθησα, Άννα μου. Φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ απόψε. Ευχαριστώ και εσάς που ήσασταν εδώ. Ανανώνουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα πια το βράδυ στις 10. Γιατί αύριο θα είναι εδώ η Μαρία Ραβατζή με το One Time. Να είστε πάντα καλά. Καλό βράδυ σε όλους.